μέρος του κοινού των ωραίων τεχνών. Καλώς ήλθατε σε αυτήν την εκδήλωση, αυτή τη δύσκολη μέρα. Ένα δεύτερο μεγάλο ευχαριστώ στους ομιλητές μας, που παρά το φορτωμένο πρόγραμμά τους, δέχτηκαν να μοιραστούν αυτό το απόγευμα μαζί μας και να καταθέσουν κάποιους προβληματισμούς για το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης που όλους μας απασχολεί από διάφορες πλευρές. Και επίσης ένα μεγάλο ευχαριστώ και στο καφέ Μύρτιλο που δέχτηκε να φιλοξενήσει αυτή την εκδήλωση και την υποστηρίζει με κάθε τρόπο. Τι ακούγεται? Α, ναι, και επίσης να, ή τουλάχιστον να βάλω στο αθόρυβο τα κινητά ή να τα κλείσετε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης. Όπως μου υπενθυμίζει ο φίλος Κώστας Κυπεργής από το αντίφορο που θα μαγνητοσκοπήσει την εκδήλωση και θα την ανεβάσει μετά. Όσοι γνωστοί δεν μπορούν να την παρακολουθήσουν διαζώσεις, θα μπορούν να το παρακολουθήσουν διαδικτυακά μετά. Λοιπόν, πώς ξεκίνησε αυτός ο προβληματισμός στο κοινό των ωραίων τεχνών? Είναι ένα περιοδικό που αυτοχαρακτηρίζεται σαν θεωρητικό, είναι κατά βάση λογοτεχνικό περιοδικό, έχει και κείμενα θεωρητικού προβληματισμού και ουσιαστικά φτιάχνεται από μια παρέα, είναι χειροποίητο περιοδικό, φτιάχνεται από μια παρέα με μεγάλη ιστορία που ξεκινούσε από το ΕΒΡΕΜ πριν από 30 χρόνια. Ναι. Και έχει θέσει και μπροστά. Κύριε Περικλή μας, έχει θέσει και μπροστά. Και τώρα πώς έγινε για να μπει μέσα στο φάσμα του προβληματισμού του το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης? Ένα απόγευμα έγινε αποδέκτης ενός μικρού διηγήματος που είχε γραφεί με το ChatGPT και το είχε γράψει ο Δημήτρης ο Θανασάς, ένας φίλος που ασχολείται πολύ με την τεχνητή νοημοσύνη, και μου το έστειλε, το είχε αναρτήσει και στη δική του ιστοσελίδα και προώθησα το λογοτεχνικό αυτό κείμενο στον Άγγελο Καλογερόπουλο, που είναι ο διευθυντής, παύλα διακονητής συντάξεως του περιοδικού. Χωρίς να του πω ότι είναι, και του λέω «Σ' αρέσει», μου λέει «Πάρα πολύ ωραίο, πολύ καταπληκτικό, να το βάλουμε στο περιοδικό», το έγραψε και μετά του λέω «Το μυστικό». Ταράχτηκε. Ταράχτηκε. Μου λέει «Έρχομαι στο Δημόκλητο να τα πούμε». Πες και αυτόν τον Γιώργο τον Γιαννακόπουλο που ασχολείται με την τεχνητή νοημοσύνη να τον γνωρίσω, γιατί μέχρι τότε πίστευε ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν τον αφορούσε, με την έννοια του ότι έκανε κάποιες δουλειές πιο εύκολα, πιο καλά, αλλά δεν είχε μπει στο δημιουργικό κομμάτι, και από ό,τι μας είπε πίστευε ότι ό,τι κάνει το κάνει με ένα αυτόματο τρόπο και μηχανικό, δεν έχει δημιουργικότητα. Οπότε όταν αντιλήφθηκε ότι μπορεί να παράγει και δημιουργικότητα, να έχει δημιουργικότητα, τέθηκε ένα θέμα. Οπότε έτσι ξεκίνησε ο προβληματισμός. Συνεχίστηκε, έγιναν αρκετές συζητήσεις. Στα δύο τελευταία τέχη του κοινού που θα μπορείτε να βρείτε μετά, όπως και τα προηγούμενα στο τραπεζάκι που είναι στο πίσω μέρος της αίθουσας, θα μπορείτε να δείτε τα κείμενα που φιλοξενήθηκαν σε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη. Και εγώ εξ αρχής είχα την αίσθηση ότι έτσι όπως ήταν η φιλοσοφία του κοινού των ωραίων τεχνών του περιοδικού, ότι είχε τη δυνατότητα να εγκυμονήσει μια διαφορετική προσέγγιση στο θέμα της τεχνητής νοημοσύνης. Δεν ξέρω ποια είναι αυτή, αλλά είχα την αίσθηση ότι μπορούσε. Οπότε είπαμε να το προσπαθήσουμε και έτσι φτάσαμε και στη σημερινή εκδήλωση με τους 4 πολύ καλούς ομιλητές για να κάνουμε μια πρώτη προσπάθεια να δούμε το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης, πώς αποτυπώνεται στη ζωή μας. Δεν θέλουμε τόσο πολύ θεωρητικές αναλύσεις που έχουν γίνει πάρα πολλές ή μεγάλα λόγια κτλ. Αλλά στη δική μας φτωχή, ταπεινή, καθημερινή ζωή, αλλά ταυτόχρονα με το άπειρο βάθος που έχει κάθε ανθρώπινη ζωή, τι μπορεί να μας πει η τεχνητή νοημοσύνη? Δεν θα παρουσιάσω τώρα τους ομιλητές παρά μόνο τα ονόματά τους. Θα αφήσω να κάνω την πιο μεγάλη παρουσίαση, δεν είναι καλύτερα πριν την παρουσίαση. Είναι ο Ηλίας ο Αλεβίζος από το Δημόκλητο, ο Γιώργος ο Γιαννακόπουλος επίσης από το Δημόκλητο, η Κατερίνα η Πλάστρα από το Ελληνικό Κέντρο Αθηνά, σωστά, την Αθηνά, και ο Αλέξανδρος ο Μπατάλιας από το Πανεπιστήμιο της Λουβένης. Είναι θεολόγος, οι τρεις είναι ερευνητές που έχουν σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη. Περισσότερα σε λίγο. Θα ξεκινήσουμε με τον Γιώργο Γιαννακόπουλο.
Ο Γιώργος είναι ερευνητής στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Θα πω τώρα 2-3 λόγια. Είναι από, θεωρώ ότι είμαστε πολύ τυχεροί στην Ελλάδα που έχουμε τον Γιώργο και άλλους φυσικά, αλλά τον Γιώργο για το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης. Ο Γιώργος έχει παρουσιάσει το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης σε ένα βιβλίο πάρα πολύ ωραίο. Τεχνητή νοημοσύνη, μια διακριτική από μυθοποίηση. Δεν είναι, είναι σημαντικό για αυτά που λέει, αλλά είναι πολύ σημαντικό για τον τρόπο που τα λέει, για τον προσωπικό τόνο που κάνει ένα βιβλίο ζεστό με μια, σαν μια προσωπική χειρονομία που το αισθάνεται ο αναγνώστης, την αισθάνεται ο αναγνώστης. Ταυτόχρονα έχει μεγάλη έγνοια για το τι συμβαίνει στην κοινωνία γύρω του. Δεν είναι ο επιστήμονας που είναι κλεισμένος στο δωμάτιό του ή μπροστά στον υπολογιστή του. Αυτό είναι πολύ συγκινητικό και θα καταθέσει τη δική του προσέγγιση στην τεχνητή νοημοσύνη εδώ. Ωραία, ξεκινάμε και θα θυστούμε άλλο. Ευχαριστώ πολύ. Μου επιτρέπετε, γύρισα την κάμερα λίγο για να με βλέπετε και μακρόθεν. Γεια και χαρά σας, θα μιλάω αρκετά δυνατά. Γιώργο, νομίζω ότι λειτουργεί τώρα. Γεια και χαρά σας. Θα δοκιμάσω να μιλάω λίγο λιγότερο, λίγο σιγανότερα, είναι εδώ πέρα τα ηχεία. Είμαι λοιπόν ο Γιώργος Γιαννακόπουλος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρετε, είναι αυτό ότι τα καλά μάτια βλέπουν καλούς ανθρώπους. Ο τον Κωνσταντούδης είναι λίγο το πρώτο. Οπότε χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ. Θα πω ότι και στο Μύρτιλο, ως χώρο που είναι αγαπημένος χώρος, γιατί προσφέρει με διάφορους τρόπους. Αν δεν ξέρετε πολλά για το Μύρτιλο, ψάξτε το. Και επίσης για το κοινό των ωραίων τεχνών που δίνει ένα εξαιρετικό βήμα για πολύ διαφορετικούς ανθρώπους να εκφράσουν τη γνώμη τους. Και θυμάμαι σε μια συζήτηση που έγινε για το κοινό των ωραίων τεχνών ότι η ιδιαιτερότητά του είναι ότι είναι ένα περιοδικό που δεν είναι αντί κάτι. Δημιουργήθηκε με την αγάπη για ένα πράγμα και όχι με το μίσος για κάτι άλλο. Οπότε αξίζει πολύ και αυτό να το δείτε. Όπως είπαμε, υπάρχουν και τα τέφια εδώ. Η σημερινή συνάντηση, καταρχάς χαίρομαι πολύ γιατί ξανασυναντιέμαι με τους ανθρώπους που είναι εδώ σε αυτή τη συζήτηση. Ο ρόλος μου είναι να βγάλω λίγο το φίδι από την τρύπα, τουλάχιστον στην αρχή. Φαντάζομαι θα βγουν και άλλα φίδια μετά από την τρύπα. Με την έννοια να εξηγήσω λίγο το τι είναι αυτή η ρημάδα, η τεχνητή νοημοσύνη, και να την απομυθοποιήσουμε. Θα δοκιμάσω να μοιραστώ και την οθόνη για να βλέπουν και μακρόθεν οι άνθρωποι. Δεν είναι σκηνοθετικό το ότι παραμορφώνεται λίγο η παρουσίαση που λέει η τεχνητή νοημοσύνη ως σπασμένος παραμορφωτικός καθρέφτης, αλλά είναι εξαιρετικό. Έτσι είναι εξαιρετική συγκυρία. Θα μοιραστώ λίγο με την οθόνη για τους ανθρώπους που είναι από μακριά. Παρακαλώ τον συντονιστή μας, τον Βασίλη τον Κωνσταντούδη, ο οποίος μας μπλέκει σε πολύ ωραίες ευκαιρίες εδώ, να με τσιγκλίσει λίγο στα 10 λεπτά, απλώς για να βοηθηθεί η παρουσίαση. Στο τέταρτο. Ξέρω εγώ τι λέω, στα 10 λεπτά για να, για να γίνει τέταρτο. Λοιπόν, νομίζω και από μακριά μας βλέπετε. Σωστά. Αν είναι εύκολο να μας πείτε ένα ναι. Πολύ ωραία. Δεν πειράζει. Ευχαριστώ και τους εδώ από μακριά και τους από εκεί από μακριά. Άρα ο ισχυρισμός μου είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένας σπασμένος παραμορφωτικός καθρέφτης. Αλλά για να θέσω λίγο τις προσδοκίες, σκοπός είναι από αυτή την συζήτηση, θα ζητήσω τη γνώμη σας πολύ νωρίς, μη μου χαλαρώνετε πάρα πολύ, είναι να κατανοήσουμε λίγο επιτεύγματα και αδυναμίες τεχνητής νοημοσύνης, αν και θα το κάνουν οι επόμενοι συνάδελφοι, πολύ καλά νομίζω. Να δούμε πώς ο άνθρωπος βρίσκεται παντού και καθορίζει την τεχνητή νοημοσύνη και επίσης να μάθουμε πώς μπορούμε να συνεισφέρουμε στη διαμόρφωσή της. Οπότε θέλω να κάνω μία ερώτηση. Ξεκινάω λοιπόν να σας γνωρίσω με τον τρόπο που είναι πιο εύκολο από αυτό το βήμα, γιατί ξέρετε είναι και λίγο η δικτατορία του βήματος. Μπορώ να λέω ό,τι θέλω. Αλλά θέλω να ακούσω λίγο και τη δική σας φωνή, έστω με μία μικρή δημοσκόπηση. Ποιοι από εσάς έχετε ακούσει, είχατε ακούσει πριν, από αυτή την, πριν δείτε την ανακοίνωση λοιπόν τη σημερινή για αυτή την εκδήλωση. Είχατε ακούσει τον όρο τεχνητή νοημοσύνη. Αν μπορείτε, σηκώστε χεράκια. Πάρα πολύ ωραία. Ας πούμε η συντριπτική πλειονότητα. Πολύ ωραία. Πάμε στο δεύτερο ερώτημα. Δεν θα εξεταστείτε ακριβώς, άρα ποιοι μπορείτε να απαντήσετε, να ορίσετε με μία πρόταση τι ακριβώς είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Αν θέλετε, σηκώστε χεράκια. Θα δούμε. Βλέπω έναν. Ευχαριστώ. Δεν είμαι μόνος. Δύο. Ευχαριστώ, Χρήστο. Πάρα πολύ ωραία. Τι σημαίνουν αυτά? Σημαίνει ότι όλοι το έχουμε ακούσει και κανείς δεν ξέρει τι είναι. Αυτό λέγεται μόδα. Έτσι, είναι κάτι που προέκυψε, έχει γίνει πολύ σούσουρο ή φήμη αν θέλετε, αλλά υπάρχει μια ασάφεια. Αυτό το έργο λοιπόν εδώ πολλών από τους παρόντες και τις παρούσες είναι ακριβώς να μπορέσουμε να αποσαφηνίσουμε τι είναι τελικά αυτή η τεχνητή νοημοσύνη.
Αλλά ξεκινάω με μια πιο θεμελιώδη ερώτηση. Τι μας ενδιαφέρει, γιατί μας ενδιαφέρει η τεχνητή νοημοσύνη και όπως λέει και η εκδήλωση, τι θέλουμε. Έτσι θα το δείτε και στη συνέχεια στους επόμενους πώς θα το φέρουν στο παιχνίδι. Βλέπετε αυτές τις ωραίες φωτογραφίες ανθρώπων εδώ, έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό. Δεν είναι τίποτα σημαντικό, απλώς δεν υπάρχουν. Δεν είναι πραγματικοί αυτοί οι άνθρωποι. Είναι φωτογραφίες ανύπαρκτων ανθρώπων. Το εντυπωσιακό λοιπόν που συναντάμε εδώ είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι, δείτε τα διπλά εισαγωγικά, τους ζωγράφησε ένας υπολογιστής. Τους εφήβρε, θα πει κάποιος, ένας υπολογιστής. Θα πω ότι και τα δύο είναι ψέματα. Αλλά τεχνικά μπορεί να είναι αλήθεια. Αυτές οι φωτογραφίες έχουν προκύψει με την ακόλουθη διαδικασία, την άχαρη. Δώσαμε σε έναν υπολογιστή, προσέξτε τώρα τι θα κάνω. Θα αφαιρέσω την υπόνοια που έχουμε όλοι μας ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι πρόσωπο. Με την έννοια του προσώπου, την πλούσια, αυτή που έχουμε παραδοσιακά δει. Δεν είναι πρόσωπο υπολογιστής. Κάθε φορά που λέμε πάει σαν έναν υπολογιστή, εκπαίδευσε έναν υπολογιστή, σημαίνει έτρεξα ένα πρόγραμμα και κάτι έγινε. Είναι τελείως άχαρο. Δεν είναι πρόσωπο υπολογιστής, δεν έχει επιδιώξεις, δεν έχει επιθυμίες, δεν υπάρχει αυτό και δεν υπάρχει τίποτα στον ορίζοντα που να υποδεικνύει ότι έχουμε τρόπο επιστημονικά να καταλήξουμε σε κάτι τέτοιο. Να το ξαναπώ. Μη φοβάστε, το λέω πολύ απλά. Είμαστε ανίκανοι να το κάνουμε. Και δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή τίποτα στον ορίζοντα που να υποδεικνύει το ανάποδο. Αν και είναι πολύ σημαντική η προβληματική που θα μπει και ύστερα στο παιχνίδι για το τι θα γινόταν αν. Αλλά δεν υπάρχει αυτό επιστημονικά. Οπότε είναι πολύ ενδιαφέρον ότι αυτές οι φωτογραφίες μπορούν να προκαλέσουν ακόμη και συναισθηματική απόκριση. Να πεις, θα τον ερωτευόμουν αυτόν τον άνθρωπο, ή ένα παιδάκι να σου προκαλέσει μια αντίδραση με την ίδια λογική που ένα τεχνούργημα, ένας πίνακας ή ένα ποίημα μπορεί να σου προκαλέσουν τέτοιες αντιδράσεις. Οπότε είμαστε δέκτες από αυτά τα δημιουργήματα, όσο και αν είναι τεχνικά ή τεχνητά. Και ξαναλέω λοιπόν, πώς το κάνει ο υπολογιστής, του δίνουμε δισεκατομμύρια φωτογραφίες και μαθαίνει πώς πρέπει να ζωγραφίσει τελίτσες τη μία δίπλα στην άλλη, ώστε να μιμηθεί ρεαλιστικά πρότυπα. Άρα ένα πρόγραμμα που τρέχει βγάζει τη στατιστική συνύπαρξη των χρωμάτων και πάει και ζωγραφίζει με αντίστοιχο τρόπο. Είναι εντυπωσιακό ότι το κάνει τόσο καλά ώστε μας πείθει ότι υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι. Γι' αυτό είναι ενδιαφέρον. Δεύτερη φορά που θα ζητήσω τη συνδρομή σας, τρεις πίνακες. Ποιος πίνακας είναι δημιουργημένος από υπολογιστή. Ξεκινάω με δημοσκόπηση. Μπορείτε και μακρόθεν νομίζω να μας πείτε μια γνώμη, αν και δεν ξέρω αν θα δω το χεράκι σας. Ποιοι θεωρούν λοιπόν ότι ο αριστερός πίνακας είναι δημιουργημένος από υπολογιστή, παρακαλώ σηκώστε το χέρι. Βλέπω ένα εδώ, δύο, τρεις, τέσσερις, εφτά. Εδώ λειτουργεί και το κοινωνικό φαινόμενο, κοιτάς γύρω να δεις τι λένε οι άλλοι. Δεν πειράζει. Εφτά λοιπόν, είμαστε κάμποσοι εδώ. Ο δεύτερος πίνακας είναι δημιουργημένος από υπολογιστή. Ένας, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι, εφτά, περίπου το ίδιο. Οχτώ, υπάρχει ένα όλοι εδώ. Βλέπω παραπάνω, οχτώ, πολύ ωραία. Ο δεξής πίνακας, συγγνώμη, άκυρο. Τώρα είναι ο μεσαίος, είπα, πάμε στο δεξί, στην κοπέλα, ας πούμε αυτή. Ότι είναι δημιουργημένος από υπολογιστή. Πολύ ωραία. 8, 9, 10. Τέλεια. Να πω ένα πραγματάκι. Ένα είναι σίγουρο από εδώ. Είναι σαν τις εκλογές. Δεν είμαστε σίγουροι. Εντάξει. Μας δημιουργεί προβληματισμό το αν μπορεί ένα σύστημα να βγάλει αυτούς τους πίνακες. Ναι, και οι τρεις είναι από υπολογιστή. Το αριστερό είναι παγίδα. Δεν έχουμε γλυκό τώρα. Θα τα βρούμε. Έχουμε δύο τουλάχιστον. Τελικά. Υπάρχει λοιπόν ένα ενδιαφέρον γιατί δεν είμαστε βέβαιοι. Ξέρετε τι θα πει αυτό, ότι έχει φτάσει αυτό που λέμε human level performance. Φαίνεται μια επίδοση που θυμίζει άνθρωπο. Και μας ξενίζει αυτό. Γιατί παραδοσιακά είχαμε βάλει έτσι στα οχυρά μας για την τεχνολογία, λέγαμε δεν θα μπορέσει ποτέ να παράξει τέχνη. Εδώ είναι ένα ερώτημα: τι είναι η τέχνη, είναι πολύ μεγάλη συζήτηση. Εσείς τα κατέχετε καλύτερα από μένα αυτά. Πάω παρακάτω. Για να την προσγειώσουμε την τεχνητή νοημοσύνη. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι η επιστήμη και η τεχνολογία η οποία ασχολείται με το να φτιάξει συστήματα που είτε σκέφτονται, δηλαδή αναλύουν πληροφορία, είτε δρούν με ανθρώπινα, μέτρο ο άνθρωπος, πολύ ενδιαφέρον. Είτε λογικά, ναι, με την ανθρώπινη λογική όμως, μέτρο ο άνθρωπος. Στον ορισμό της τεχνητής νοημοσύνης δώσαμε πάσα από την πληροφορική στις άλλες επιστήμες να ανακαλύψουν τι είναι ο άνθρωπος για να είναι το μέτρο μας. Δεν το ψάχνουμε εμείς πρωτίστως. Αν και αναγκαζόμαστε όπως θα δείτε. Η τεχνητή νοημοσύνη τελικά τι είναι. Είναι μια απόπειρα να μιμηθούμε συνιστώσεις νοημοσύνης. Δεν είναι δίτιμο, χαζό, έξυπνο το πράγμα. Θα δείτε, αν συναντήσετε ένα σύστημα που του μιλάτε και σας απαντάει, στην αρχή θα σας φανεί έξυπνο, μετά από λίγες ερωτήσεις θα σας φανεί χαζούλη. Τελικά λοιπόν υπάρχουν συνιστώσεις νοημοσύνης, πολύ συνοπτικά, μνήμη, δυνατότητα επικοινωνίας, στοχοθεσία, υλοποίηση, ο σχεδιασμός με βάση μια στοχοθεσία για να πετύχει το στόχο, δυνατότητα μάθησης και υπολογιστική δημιουργικότητα. Αυτό που είδαμε πριν με τους πίνακες και πιθανώς με άλλους τρόπους.
ας εστιάσουμε λίγο στη μάθηση, γιατί θέλω να σας μοιραστώ ένα μυστικό που ελπίζω να γίνει, να το ξέρουν όλοι, να είναι κοινό μυστικό. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν μαθαίνει μόνη της. Ό,τι και αν έχετε διαβάσει, είναι λίγο, ας πούμε, παραπληροφόρηση. Τρεις τρόποι για να μάθει ο υπολογιστής. Πρώτον, του λέμε γραμμή-γραμμή τι θέλουμε να ξέρει για τον κόσμο. Μερητές δηλώσεις. Για τους πιο μαθηματικά ενήμερους, αυτό που λες, θα δώσω ένα παράδειγμα μάλλον, το κρατάμε. Μερητές δηλώσεις. Δεύτερος τρόπος που μαθαίνει, από παραδείγματα. Τρίτος τρόπος που μαθαίνει, του λέμε δοκίμασε να παίξεις σκάκι και θα σου πω πόσο καλά τα πήγες για να αρχίσεις να μαθαίνεις στρατηγικές. Να το υπενθυμίσω, δεν είναι πρόσωπο, δεν του λέω τίποτα, πρόγραμμα τρέχω. Έτσι, κρατήστε το, προσωποποιήστε τον υπολογιστή, την τεχνητή νοημοσύνη. Είναι μικρά προγράμματα. Δίνω παράδειγμα για τις ρητές δηλώσεις. Λέμε, κάθε άνθρωπος έχει ανθρώπους γονείς, ο Γιώργος είναι άνθρωπος και μπορεί και συνδυάζει αυτές τις δύο δηλώσεις με κάποιους τελεστές, πράξεις που του έχουμε πει εμείς πώς να το κάνει και κάνει συμπερασμό. Και λέει, άρα ο Γιώργος έχει ανθρώπους γονείς. Είναι σαν να παρήγαγε γνώση από δύο δηλώσεις να παρήγαγε μια τρίτη. Αυτό σημαίνει ότι αν θέλουμε να του περιγράψουμε όλο τον κόσμο, δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε πόση δουλειά πρέπει να κάνουμε. Και επίσης, πόσα ψέματα μπορούμε να του πούμε και να μην το πάρει χαμπάρι. Και επίσης, δεν έχει καμία εικόνα τι θα πει άνθρωπος, τι θα πει γονείς και τι θα πει Γιώργος. Είναι απλώς σύμβολα. Θα μπορούσε εκεί που λέει άνθρωπος να λέει μπανάνα, εκεί που λέει γονείς να λέει μύρτιλο και δεν θα έχει κανένα πρόβλημα να το δεχτεί. Κρατήστε το αυτό. Άρα το τι του λέμε, το έχουμε καθορίσει εμείς, τους αλγορίθμους που συνδυάζουν, τους έχουμε καθορίσει εμείς. Okay, δεν ακούγεται πάρα πολύ έξυπνο. Δεύτερο παράδειγμα, η αγαπημένη μου ιστορία, βασισμένο σε απολύτως ψευδή ιστορία. Ένας εξωγηινολόγος είχε ένα μπλοκάκι, ζωγράφισε 6 εξωγήινους, έβαλε τα σύμβολα των φύλων, το ξεχνούσα πάντα. Αυτό με το βελάκι είναι το αγοράκι, αυτό με το σαβρουδάκι είναι το κορίτσι. Και η ερώτηση που σας κάνω είναι, ποιοι θεωρείτε ότι το εξωγηινάκι το κάτω, όσοι μπορείτε να το δείτε, γιατί είναι και λίγο μακριά, είναι αγόρι. Σας αφήνω 20 δευτερόλεπτα, 10 δευτερόλεπτα. Χαζέψτε το. Βλέπω 2 influencers εδώ. 3. Αβεβαιότητα ακόμα, να επαναλάβω. Χαζέψτε και δείτε. 4, 5, 6. Βλέπω κάποιες συζητήσεις εδώ. 7, βλέπω και το Χρήστο. Ωραία. Κατεβάστε τα χεράκια. Ποια από εσάς θεωρείτε ότι το εξωγηινάκι κάτω είναι κορίτσι? Πολύ καλή ερώτηση, θα το δούμε. 0. Μπορεί να είναι non-binary. Μία ερώτηση έχω. Θα πούμε καταρχάς ότι έχουμε μεγαλύτερη συμφωνία για το αγοράκι παρά για το κοριτσάκι. Είναι ενδιαφέρον. Σε ένα πράγμα που είδαμε από ένα κόσμο που δεν υπάρχει, μόνο και μόνο επειδή είδαμε δείγματα και ταμπέλες, καταφέραμε να αποκτήσουμε γνώμη για κάτι που δεν έχουμε δει. Καταλαβαίνετε? Αυτό κάνει και ο υπολογιστής. Μόλις μιμηθήκατε μια διαδικασία μάθησης, βασισμένο σε δεδομένα, θα σας πω τι κάνατε μαντεύοντας. Πρώτο βήμα, αναλύσατε τα εξωγηινάκια στα χαρακτηριστικά τους. Είπατε για παράδειγμα, έχει μάτια, αυτάκια ή κεραίες, ή πλοκάμια ή ό,τι άλλο θέλετε. Ξέρετε ότι αυτό που λέμε το μάτι, ξέρω εγώ, μπορεί να είναι η μασχάλη του, έτσι. Αλλά κάναμε μια, με βάση τον ανθρωπομορφισμό μας, κάναμε αυτό που λέμε εξαγωγή χαρακτηριστικών. Περιγράψαμε καθένα από αυτά τα όντα με χαρακτηριστικά σαν να ξέρουμε ότι υπάρχουν. Δεύτερο βήμα που κάναμε. Αρχίσαμε να παράγουμε κανόνες και επαληθεύσαμε αν οι κανόνες επαληθεύονται στα δεδομένα μας. Αν δεν επαληθευόταν ο κανόνας, δοκίμαζα άλλο με βάση τα χαρακτηριστικά. Και έφτιαξα ένα δέντρο που λέει αν αυτό, τότε ισχύει αυτό. Καλωσορίσατε στον αλγόριθμο που λέγεται Decision Tree, δέντρο απόφασης. Ο υπολογιστής έμαθε με βάση, αν αλλάζαμε δύο από τις ταμπελίτσες, θα μαθαίναμε άλλη πραγματικότητα. Και όχι μόνο αυτό, κάποιος μπορεί να πει ότι αποφάσισα ότι το κάτω αυτό το εξωγηινάκι είναι αγοράκι επειδή είναι, τέλος πάντων, έχει ένα μάτι, κάποιος άλλος επειδή μοιάζει πολύ στο δεξί πάνω και έτσι να έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα στην εκτίμησή μας με δύο διαφορετικούς τρόπους ερμηνείας του κόσμου των εξωγήινων. Θα σημαίνει ακριβώς τα ίδια δεδομένα. Συνοψίζω, το τι δεδομένα επιλέξαμε, το ποιες είναι οι ταμπέλες, οι οποίες παρεμπιπτόντως μπορεί να μην είναι τα φύλλα, να ερμηνεύσαμε λάθος τα σύμβολα. Να είναι το επάγγελμα του συγκεκριμένου εξωγήινου, έτσι. Και μπορεί να υπάρχουν και φύλλα που δεν γνωρίζουμε, όπως σωστά είπατε. Άρα, κάναμε πολλές εικασίες για την πραγματικότητα. Το ίδιο αναγκάζεται να κάνει ο υπολογιστής. Άρα, τα δεδομένα που δίνουμε και οι αλγόριθμοι ορίζονται από τον άνθρωπο. Πάω και στο τελευταίο που δεν θα το δείξω. Εδώ είναι ένα ανθρωπάκι που δείχνει ότι περπατάει, μαθαίνει, εκπαιδεύεται να περπατάει μόνο του, λέει αυτό το βιντεάκι από το YouTube. Πολύ συνοπτικά, βάζουμε τον υπολογιστή. Ξαναλέω, δεν είναι πρόσωπο, να
αρχίσει να πειράζει. Μάλλον, συγγνώμη, δεν θα πω καθόλου τις τεχνικές λεπτομέρειες. Εδώ υπάρχει μια διαδικασία που ο υπολογιστής δεν παρατηρεί και βγάζει ένα συμπέρασμα για τον κόσμο όπως έκανε στο προηγούμενο. Του επιτρέπουμε να δοκιμάσει να κινήσει ένα ανθρωπάκι, τι του λέμε, παίξε με κάποια νούμερα που υπονοούν, ας πούμε, τη γωνία των μελών αυτού του ανθρώπου, αυτού του ανδρίκελου, και εμείς το ζωγραφίζουμε κάπου και φαίνεται σαν να περπατάει. Του λέμε λοιπόν, παίξε με αυτά τα νούμερα, ξαναπαίξε, σου δίνω 1000 αλλαγές να κάνεις τα νούμερα. Είναι σαν να δοκιμάζει κάποιος το λότο, μέχρι να το κερδίσει. Και του λέμε στο τέλος, πόσα χρήματα κέρδισε του υπολογιστή. Αυτό που κάνει λοιπόν είναι μια μαθηματική διαδικασία που λέγεται ευελιξιστοποίηση. Μαθαίνει πώς να πειράζει κάποια νούμερα, ώστε η ανταμοιβή που παίρνει, δεν σημαίνει τίποτα γι' αυτό, είναι ένα νούμερο, να είναι η μέγιστη. Με άλλα λόγια, με έναν πολύ χαζό τρόπο, μαθαίνει να κάνει κάτι που εμείς θέλουμε. Το πώς ορίζουμε σε ένα τέτοιο σύστημα την ανταμοιβή, για μας εδώ η ανταμοιβή είναι πόσα μέτρα φάνηκε να προχωράει αυτό το ανθρωπάκι. Το ορίσαμε εμείς. Άρα, και στο πώς ο υπολογιστής αντιλαμβάνεται αυτόν τον κόσμο εκεί με το ανθρωπάκι, και στο τι του επιτρέπουμε να αλλάξει, και τέλος, στο πώς ορίζουμε το τι είναι χρήσιμο, υπάρχει πάλι ο άνθρωπος. Αν συνοψίσουμε λοιπόν αυτά τα τρία πράγματα, μπορείτε να καταλάβετε ότι ο υπολογιστής δεν μαθαίνει τίποτα μόνος του. Θα πω γιατί το λέμε ενίοτε. Βάζω και ένα άλλο μεγάλο κομμάτι που ήταν και η αφορμή αυτής της συνάντησης σήμερα. Τα μεγάλα μοντέλα γλώσσας. Θα ακούσετε πολύ περισσότερα μετά από την Κατερίνα. Πάμε λοιπόν, υπάρχει αυτό το δημοφιλές ChatGPT. Είναι ωραίο, μάλλον μας κάνει μαϊντανούς. Χρειάζεται να πηγαίνουμε παντού για να μιλάμε για αυτά. Κάποιες φορές περνάμε ωραία. Γενικά καλό είναι, χρήσιμο είναι. Και ξεκινάει ο κόσμος και λέει: γράφει πάρα πολύ ωραία. Μπορεί να παράξει ποιήση, μπορεί να παράξει κείμενα λογοτεχνικά από ό,τι φαίνεται. Είναι βαθιστόχαστο. Μου απαντάει σε πραγματικό χρόνο. Ακούστε το τρίκ από πίσω. Τι θα γίνει άρα για να δώσουμε σε έναν υπολογιστή να διαβάσει δισεκατομμύρια κείμενα και να αρχίσει να καταλαβαίνει τη στατιστική των λέξεων. Ποια είναι μια πιθανή επόμενη λέξη. Αν πω Ηνωμένες Πολιτείες της, μάλλον θα σκεφτεί ότι θα δει, θα συνάγει, ότι το Αμερικής μπορεί να έχει υψηλή πιθανότητα. Κάποιες άλλες μικρότερες. Κάποιες άλλες λέξεις μικρότερη πιθανότητα. Το πολύ εντυπωσιακό είναι ότι αν του δώσει δισεκατομμύρια κείμενα, ανακαλύπτει πρότυπα της γλώσσας. Αν επιλέξεις προσεκτικά τα κείμενα και είναι για παράδειγμα λογοτεχνικά, θα καταφέρνει να κάνει στατιστικά σχήματα λόγου. Να φαίνεται ότι μιμείται φιλοσοφικό στοχασμό. Να μπορεί να μιλήσει με τρόπο που θα είναι ποιητικός. Και τι έχει κάνει. Θα το πει η Κατερίνα μετά, παπαγάλισε πολύ αποτελεσματικά. Με ιδιαίτερη ικανότητα. Δεν έχει γνώμη, δεν έχει αντίληψη κόσμου, δεν έχει βάθος, αλλά έχει εξαιρετικά μαθηματικά μοντέλα. Και μπορεί να μας ξεγελάσει. Και να πω το πιο ενδιαφέρον. Το μόνο που μαθαίνει είναι αν του δώσουμε κάποιες λέξεις να προβλέψει την επόμενη. Εντάξει, άμα προβλέψει την επόμενη, μπορεί να προβλέψει και τη μεθεπόμενη. Σχηματίζει προτάσεις. Για να κάνω ένα τρίκ. Αν ξεκινήσω και του κάνω μία ερώτηση, τι κάνει ο υπολογιστής. Το θεωρεί την αρχή ενός κειμένου. Για παράδειγμα, τι είναι ο άνθρωπος. Έχοντας διαβάσει δισεκατομμύρια δοκίμια ή σελίδες του δικτύου, θα έχει βρει μια αρχή που λέει τι είναι ο άνθρωπος και θα αναζητήσει ποια είναι η πιθανή συνέχεια αυτού του κειμένου. Και ό του θαύματος, εμείς βλέπουμε απάντηση. Φαινόμενα. Είναι αυτό το emergent, νομίζω το έχει πολύ δει και ο Αλέξανδρος, είναι αυτή η αναδυόμενη, η φαινόμενη εξυπνάδα. Κρατήστε το. Και αν κάποιος ασχοληθεί αρκετά με αυτά τα συστήματα, θα δει ότι τελικά δεν είναι το σφέξιμο και δεν έχουν βάθος. Άρα, εδώ θέλω να δηλώσω κάτι για να συνεχίσω τον αρχικό μου ισχυρισμό. Υποστηρίζω ότι οι ανθρώπινες αξίες, σκέψεις, εκφράσεις, δράσεις και η κοινωνία και η ιστορία αντικατοπτρίζονται στη τεχνητή νοημοσύνη. Πώς. Τι κάνεις άρα για να ταΐσεις σε ένα σύστημα που μπορεί να προβλέψει την επόμενη λέξη φιλοσοφικά κείμενα. Έχεις ένα αντικατοπτρισμό από ένα πολύ μικρό κομμάτι αυτού που είναι ο άνθρωπος. Θα σας πω έναν ισχυρισμό που υπήρχε ότι το Facebook μας ξέρει καλύτερα από τους αγαπημένους μας, από τη σύζυγό μας κτλ. Και τελικά τι ξέρει το Facebook. Μπορεί να προβλέψει καλύτερα από τη γυναίκα μου πού θα κάνω κλικ. Δεν το λες αυτό την ολότητα του ανθρώπου που είναι ο Γιώργος. Εκτός αν είμαι τόσο ρηχός. Θα το συζητήσω μαζί της. Αλλά θέλω να κρατήσετε ότι τελικά κάποια μοντέλα πρόβλεψης, κάπως αυτό το τι περιμένει ότι θα είναι το επόμενο ενδιαφέρον πράγμα για μένα το Facebook και μου βγάζει τέτοιες ειδήσεις. Είναι τελικά ένα πολύ όμορφο ή ενδιαφέρον ή χρήσιμο πράγμα και επικίνδυνο ενίοτε, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν μαθαίνει τον εαυτό μου, μαθαίνει μια πολύ μικρή ψηφιακή μου πλευρά και μάλιστα σε ένα ψηφιακό κόσμο που ξέρουμε από τους ψυχολόγους ότι εμφανίζουμε διαφορετικές πλευρές μας, έχουμε περσόνες.
σε ένα κοινωνικό δίκτυο που είναι ερευνητικό θα είμαι άλλος. Σε ένα κοινωνικό δίκτυο που μπορώ να φωνάξω και να βρίσω θα είμαι άλλος. Εκφράζω διαφορετικές πλευρές και μάλιστα πολλές φορές άσχημες, γιατί δεν έχω την ενσυναίσθηση. Επειδή υπάρχει το medium, το μέσον, ο τρόπος συναλλαγής και επικοινωνίας θεωρητικά με ανθρώπους μέσω μιας κονσόλας, που δεν βλέπω τα πρόσωπά τους πώς πληγώνονται όταν τους μιλήσω άσχημα. Άρα αυτό που θέλω να κρατήσουμε είναι ότι τελικά η τεχνητή νοημοσύνη, σύμφωνα με τον ισχυρισμό μου, είναι ένας όχι μόνο σπασμένος, βλέπουμε κομμάτια του ανθρώπου, αλλά και στρεβλός καθρέφτης. Γιατί ακριβώς η ψηφιακή μας ύπαρξη δεν είναι εμείς. Είναι αυτό που επιβάλλει και το ενίοτε κοινωνικό σύνολο ψηφιακά, για τον μπαίνει και ερώτηση, και φυσικά μήπως, στον πραγματικό κόσμο. Άρα η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα υπέροχο εργαλείο. Όλα αυτά τα πράγματα που λέμε και θα δείτε από την καθημερινότητα του, υπάρχουν βοηθητικές τεχνολογίες για ανθρώπους με προβλήματα όρασης που τους διαβάζουν αυτό που δεν μπορούν να δουν οι ίδιοι. Συστήματα προειδοποίησης για φυσικές καταστροφές. Υπάρχουν η ιατρική ακριβία που μας προτείνει πράγματα, προτείνει στο γιατρό για να σου προτείνει, πράγματα που είναι παντελώς προσωποποιημένα για να μην γίνει ζημιά. Όλα αυτά την κάνουν ένα υπέροχο εργαλείο. Το σημαντικό είναι ότι το συνανακαλύπτουμε, και αυτή είναι μια πολύ βασική ευκαιρία σήμερα και άλλες που θα δοθούν, το συνδιαμορφώνουμε πώς, αν το σκεφτείτε, το ψηφιακό μας αποτύπωμα, το τι γράφεται στο διαδίκτυο, αύριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ώστε να δώσει αυτό το σύστημα μια απάντηση σε έναν άλλο άνθρωπο. Μου μυρίζει λίγο ευθύνη αυτό για το ποια είναι η ψηφιακή μας παρουσία. Δεν μπορώ να κατηγορήσω πλέον τις μεγάλες εταιρείες, γιατί έμαθε από μένα. Κρατήστε το αυτό. Είναι συνδιαμόρφωση λοιπόν το πώς μοιράζομαι δεδομένα, το τι εγκρίνω και τι δεν εγκρίνω. Οι ηθοποιοί στο Hollywood και οι σεναριογράφοι είπαν δεν δεχόμαστε, και κάναν με τεράστια απεργία, μετά από 50 χρόνια νομίζω στους 60, τεράστια απεργία ότι δεν δεχόμαστε την τεχνητή νοημοσύνη να υποκαταστήσει το ρόλο μας. Και θα υπάρξουν αποτελέσματα. Έτσι η κοινωνία αντιδράσει κάτι που δεν θέλει και έτσι οφείλουμε να κάνουμε. Άρα τελικά να θυμόμαστε ότι παραμένει καθρέφτη μας και άρα οφείλουμε να συμμετέχουμε. Και για να βάλω και το κομμάτι το πολιτισμικό μετά από μια συζήτηση με τον Κωνσταντούδη που είχαμε σε αυτό το υπέροχο στο Δημόκρητο και με τον Περικλείο τον Τελεξίδη νομίζω. Μου είπε ο Βασίλης, εδώ είναι ο Jack Ma και ο Elon Musk, δύο περσόνες του τεχνολογικού χώρου. Ναι, είναι Star System. Ο ένας ανατολικής προέλευσης και έχει λόγο αυτό που το λέω, έχω λόγο που το λέω, δείτε, είναι και διαφορά πολιτισμού και προσδοκίας. Λέει, καλά, μην τρελαίνεστε. Ούτε κουνούπι δεν έχουμε φτιάξει. Μην ενθουσιαζόμαστε με την τεχνητή νοημοσύνη. Και μιλάει για την καρδιά, ότι η ουσία του ανθρώπου βρίσκεται στην καρδιά. Είναι αυτό που θα λέγαμε ο έσω άνθρωπος, είναι το βάθος αυτό. Και μιλάει για σοφία. Και απαντάει ο Elon Musk. Το τελείως αντίθετο. Δεν είναι καθόλου έτσι τα πράγματα, λέει. Όχι μόνο θα προσωμιώσουμε πλήρως άνθρωπο, αλλά και ομάδες ανθρώπων. Πώς είναι δυνατόν δύο τόσο τεχνολογικά καταρτισμένοι άνθρωποι να έχουν τόσο διαφορετική γνώμη? Αντιλαμβάνονται διαφορετικά τον άνθρωπο. Θεμελιακά, το τι είναι. Ο ένας μπορεί να θεωρεί ότι είναι τα γραπτά του τελεία, το παραδοτέο, αυτό του δυτικού πολιτισμού, το προϊόν, αν θέλετε, και ο άλλος, επειδή είναι και από την Ανατολή, μπορεί να έχει μια διαφορετική αντίληψη. Γιατί αντίστοιχα στην Ελλάδα, κοιτώντας την παράδοσή μας, μπορεί να μιλήσουμε για κάτι πολύ διαφορετικό. Άρα, κρατήστε ότι οι πτυχές περιγραφής του ανθρώπου έρχονται από πολλαπλές πτυχές. Ψυχολογία, φιλοσοφία, νοσιακή επιστήμη, την πίστη και τελικά ό,τι καθορίσουμε ως ανθρώπινο, αν βάση του ορισμού είναι το μέτρο μας, μας οδηγεί στο να ερευνήσουμε άλλα πράγματα, να εφαρμόσουμε άλλα πράγματα. Οπότε είναι καθοριστική η αντίληψη του κοινωνική και πολιτική για το τι τεχνητή νοημοσύνη θα επιδιώξουμε. Για μένα λοιπόν, για να κλείσω, η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί σημείο συνάντησης. Και εδώ από τον αγαπημένο Σέντεξ Υπερία, από τον μικρό πρίγκιπα, είναι αφορμή τεχνητή νοημοσύνη να ψηλαφίσουμε τα όρια του ανθρώπου και να επανεπισκεφτούμε πράγματα. Υπάρχει νομίζω αυτό με το καράβι του Θησέα. Ξέρετε, αν αύριο αρχίσουμε και βάζουμε τεχνητά μέλη, ή τώρα φανταστείτε ακόμη και από τους βηματοδότες. Λες, εντάξει, ένας βηματοδότης δεν αλλάζει τον άνθρωπο. Αν αντικαταστήσω τα μέλη του, αν αλλάξω τα μάτια του με κάτι που είναι μηχανικά υποβοηθούμενο, πότε πάβει να είναι άνθρωπος? Δεν υπάρχουν εύκολες απαντήσεις. Έτσι. Όλα αυτά είναι πράγματα που καλείται η κοινωνία αυτή με βάση τις εξελίξεις να τα αξιολογήσει, να τα συζητήσουμε, να ορίσει την ηθική που έχει, να ανακαλύψει εκ νέου την ηθική και έτσι να πορευτούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέχασα να πω στην αρχή ότι οι ερωτήσεις θα τις μαζέψουμε για το τέλος καλύτερα και να περάσουμε στην Κατερίνα. Γιώργο, βοήθησα μας εδώ να δώσεις παρουσίαση. Η Κατερίνα Υπάστρα είναι ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά.
Το βιογραφικό της είναι εξαιρετικά πλούσιο, μπορείτε να το βρείτε εύκολα. Εγώ θα πω το εξής, ότι η Κατερίνα, αν υπήρχε βραβείο του πιο ποιητικού τίτλου ερευνητικού προγράμματος ή των πιο ποιητικών τίτλων ερευνητικών εργασιών, θα το δίναμε στην Κατερίνα. Γιατί η ποιητική της καθημερινής ζωής ή το ένα άρθρο φοβερό που εγώ με το τίτλο ήταν, λέει, είναι η μινιμαλιστική γραμματική της πράξης. Οι ποιητές μας εδώ νομίζω έχουν πολύ πλούσιες πηγές έμπνευσης. Κατερίνα, δεν λέω κάτι άλλο. Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί ήδη ο κύριος Γιώργος πήγε στα 20 λεπτά. Αχ, ωραία, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Πολύ έτσι αναζωογονητική να είσαι εκτός του αυστηρά επιστημονικού ακαδημαϊκού χώρου και να μιλάς με ανθρώπους που έρχονται από πολύ διαφορετικές και επιστήμες και χώρους εργασίας και οι οποίοι έχουν αυτές τις ανησυχίες. Και τις λογοτεχνικές, την ευαισθησία μάλλον, αλλά και τις ανησυχίες που αφαιρούν τεχνολογία. Θα το ακούμε για την τεχνητή νοημοσύνη. Ο Γιώργος μας είπε πάρα πολύ ωραία και με πολύ απλά ωραία λόγια το τι είναι τεχνητή νοημοσύνη. Η τεχνητή νοημοσύνη έχει πολύ μεγάλη ιστορία φυσικά. Τα τελευταία χρόνια και κυρίως από πέρυσι, έχουμε αρχίσει να επικεντρώνουμε πιο πολύ στις τελευταίες εξελίξεις, οι οποίες είναι ραγδαίες. Δηλαδή για πρώτη φορά, θα το πω στην ιστορία. Και εμείς που ασχολούμαστε με την τεχνητή νοημοσύνη ως ερευνητές, μείναμε άναυδοι με ένα ερευνητικό αποτέλεσμα. Ένα σύστημα όπως το ChatGPT, που είναι διαλογικό σύστημα, υπάρχουν και άλλα φυσικά, αναπτύσσονται και από άλλες εταιρείες, όχι μόνο από την OpenAI, από άλλες μεγάλες εταιρείες, που μπορεί να σου απαντήσει πολύ εύγλωτα, μακροσκελώς, έτσι να δώσει μια εμπεριστατωμένη απάντηση, και πραγματικά να μείνεις σε θέση να καταλάβεις ότι αυτό που διαβάζεις, ο διάλογος στον οποίο συμμετέχεις, γίνεται με ένα μηχάνημα και όχι με άνθρωπο. Κάποιος θα έλεγε ότι αυτό ήταν το Άγιο Δισκοπότηρο της τεχνητής νοημοσύνης από το 50 που συστήθηκε ως αυτοτελής επιστήμη, από το 1950, οι ερευνητές αυτό ονειρεύονταν. Να φτιάξουν ένα σύστημα ή πολλά διαφορετικά συστήματα που να φτάνουν κατά κάποιο τρόπο την ανθρώπινη νοημοσύνη, τουλάχιστον να μπορείς να συνδιαλεχθείς μαζί τους. Ο Τούρινγκ, ο μεγάλος αυτός Άγγλος επιστήμονας, είχε μιλήσει, είχε προτείνει μάλιστα και ένα τεστ το οποίο μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει για να καταλάβει αν αυτός με τον οποίο συνομιλεί είναι πραγματικά άνθρωπος ή μηχάνημα. Okay. Αυτό πια είναι πεπερασμένο τεστ. Είναι πολύ δύσκολο να καταλάβεις με ποιον συνομιλείς. Να πούμε όμως παρενθετικά, γιατί θα επικεντρώσω την ομιλία μου σε αυτό το τελευταίο έτσι, πολύ μεγάλο boom της τεχνητής νοημοσύνης, ας το πω έτσι, αλλά να μην παραλείψουμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη πολλές δεκαετίες μας δίνει αποτελέσματα σε διάφορους τομείς, τα είπε ο Γιώργος, δεν είναι μόνο τα διαλογικά συστήματα, δεν είναι μόνο τα συστήματα που συνθέτουν εικόνες, είναι και πιο δημιουργικά κτλ. Ή που φτιάχνουν βίντεο στα οποία δεν καταλαβαίνεις ότι αυτός που μιλάει δεν έχει πει αυτά που λέει πραγματικά. Αλλά έχει μπει σε πάρα πολλούς άλλους τομείς που είναι πολύ χρήσιμοι για την κοινωνία, στην ιατρική, στην πρόληψη φυσικών φαινομένων κτλ. Δεν θα εστιάσουμε εκεί, αλλά μην ξεχνάμε και αυτή την πλευρά. Είναι στην καθημερινότητά μας και από πέρυσι, από τον Νοέμβριο του 2022, έχει μπει ακόμα πιο δυνατά η τεχνητή νοημοσύνη. Πού? Στα email που στέλνουμε, στα συστήματα ταυτόματα που έχουμε για να διορθώνουμε τον εαυτό μας όταν γράφουμε, στο κινητό, όταν το ανοίγουμε χρησιμοποιώντας, για παράδειγμα, το δακτυλικό μας αποτύπωμα ή την αναγνώριση προσώπου, καθημερινά. Στις μηχανές αναζήτησης, ποιος δεν χρησιμοποιεί μηχανή αναζήτησης, το Google, για παράδειγμα, να ψάξει να βρει πληροφορίες, χρόνια τώρα, όχι τον τελευταίο χρόνο. Στους ψηφιακούς χάρτες, στο Google Map, για παράδειγμα, που χρησιμοποιούμε για να πάμε κάπου και να βρούμε το δρόμο μας, πολύ εύκολα πια, στη σημερινή εποχή. Στην αυτόματη μετάφραση, κάποτε ήταν πολύ δύσκολο να μεταφράσει αυτόματα κείμενα, τώρα πια σε οποιαδήποτε γλώσσα θες, το αποτέλεσμα είναι αρκετά ικανοποιητικό. Και όλα αυτά πριν τον Νοέμβριο του 2022, πριν από το μεγάλο boom. Διαλογικά συστήματα σε τράπεζες, σε διάφορες υπηρεσίες, τώρα πια chatbots παντού. Η ΔΕΗ, παράδειγμα, έχει chatbot στο site της να σε εξυπηρετήσει, να σου απαντήσει ερωτήσεις άμεσα και γρήγορα. Όποια υπηρεσία και να σκεφτείτε, έχει ένα chatbot, ένα διαλογικό συστηματάκι, το οποίο προσπαθεί να σου επιλύσει τις απορίες πριν σε συνδέσει με άνθρωπο που θα σου λύσει τις απορίες αν δεν τα καταφέρει το σύστημα. Και όλες οι εταιρείες, μεγάλες ή μικρές, ακόμα και startup, προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν τέτοια τεχνολογία
να εκμεταλλευτούν αυτά τα τελευταία, την πολύ μεγάλη εξέλιξη που έχει τεχνητή νοημοσύνη στα διαλογικά συστήματα τον τελευταίο καιρό και να παρέχουν στους πελάτες τους τέτοιου τύπου βοήθειας, τέτοιου τύπου εξυπηρέτηση. Και συστήματα φυσικά που μας προτείνουν πράγματα που μπορεί να μας αρέσουν στο Netflix, τι ταινίες θα δούμε, στο Facebook, στα social, στα κοινωνικά δίκτυα, που πάντα εμφανίζονται έτσι πράγματα που είναι πιο κοντά σε αυτά που το σύστημα έχει καταλάβει ότι μπορεί να μας αρέσουν και ούτω καθεξής. Παντού, στην καθημερινότητά μας. Και εδώ δεν αναφέρουμε, όπως είπα, τομείς εξειδικευμένους της οικονομικής δραστηριότητας. Μιλάμε για την καθημερινότητα ενός ανθρώπου. Και ανθρώπων όλων των ηλικιών. Από πολύ μικρά παιδιά που κάνουν εργασίες ψάχνοντας πληροφορίες online, διαδικτυακά. Η τεχνητή νοημοσύνη λοιπόν στην καθημερινότητα του καθημερινού ανθρώπου, οποιασδήποτε ηλικίας και για πολλές διαφορετικές δραστηριότητες τους. Εγώ θα επικεντρωθώ στο τι μπορεί να κάνει αυτή η καινούρια εξέλιξη που βιώνουμε πια η ραγδαία της τεχνητής νοημοσύνης. Να δούμε λοιπόν τα μπορεί της τεχνητής νοημοσύνης, έτσι ώστε να καταφέρουμε να τοποθετηθούμε ως προς τα θέλω μας, να δούμε και τα θέλω αυτών που φτιάχνουν αυτά τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, να δούμε αν ταιριάζουν τα θέλω μας και τελικά να συζητήσουμε ποια είναι τα πρέπει που θα ρυθμίσουν τη σχέση μας με την τεχνητή νοημοσύνη. Αυτός είναι ο στόχος, δεν είναι λίγο φιλόδοξο όλο αυτό, αλλά ο στόχος μου είναι απλά να θέσω ερωτήματα σε εσάς προς συζήτηση. Και όχι απαραίτητα να δώσω απαντήσεις φυσικά. Πάμε έτσι γρήγορα με κάποια παραδείγματα να δούμε το τι μπορεί να κάνει η σύγχρονη τεχνολογία που χρησιμοποιεί ο καθημερινός άνθρωπος. Συστήματα τα οποία παράγουν εικόνες. Μας έδειξε και ο Γιώργος, πολύ ωραία. Κάναμε και τα γκάλωπ να δούμε αν καταλαβαίνετε ποια είναι φτιαγμένα από υπολογιστή, ποια από άνθρωπο. Εγώ θα σας δείξω περιπτώσεις όπου έχουν γίνει λάθη. Είδαμε τις περιπτώσεις όπου δεν καταλαβαίνεις τη διαφορά εύκολα. Περιπτώσεις λαθών, δεν ξέρω αν φαίνεται στη φωτογραφία. Πόδια εντελώς διαφορετικά τοποθετημένα, δεν είναι φυσιολογική στάση. Ένα χέρι περίεργα έτσι εμφανίζεται πίσω από το λαιμό της κοπέλας. Κατά τα άλλα, μια πολύ όμορφη εικόνα. Όλη σύνθετη, δεν υπάρχει στην πραγματικότητα, έχει φτιαχτεί από τον υπολογιστή. Από μακριά μπορεί να σε ξεγελάσει, να μην παρατηρήσει αυτές τις λεπτομέρειες, θα πει: α, πάρα πολύ ωραία. Εδώ, πάλι εικόνα που μας έδωσε ένα σύστημα, ζητώντας να μας δείξει έναν σολομό σε ποτάμι. Okay, είναι πολύ ζωντανή. Ένα μικρό προβληματάκι, όπου εδώ βλέπουμε το φιλέτο του Σολομού. Μου θυμίζει όταν ήμουν στην Αγγλία, συζητούσα εκεί με συναδέλφους και μου λέγανε όπου πήγα σούπερ μάρκετ με τα παιδιά μου και δεν ξέρανε τι είναι το φασόλι, ο αρακάς. Δεν είχαν δει ποτέ το φυτό. Και δεν μπορούσαν να καταλάβουν από πού προκύπτουν αυτά τα πράσινα μπαλάκια. Τους κάνανε διάφορες ερωτήσεις και όταν μου το είπανε, μου φάνηκε περίεργο. Εμείς τώρα πιο μεσογειακοί, έχουμε στη διατροφή μας, έχουμε εκτεθεί σε πολλά προϊόντα τέτοια και στα φυτά. Δεν καταλαβαίναμε τι είναι, από πού προκύπτουν. Νομίζαμε ότι είναι τεχνητά φτιαγμένα τα πράσινα μπαλάκια του αρακά. Δεν φανταζόμουν ότι είναι φυτό. Πραγματικά, άλλος πολιτισμός, άλλες συνθήκες ζωής. Αυτό μου θύμισε. Ότι ένα παιδάκι μπορεί να τρώει σολομό και να θεωρεί ότι αυτό είναι ο σολομός. Γιατί αυτό τρώει, με αυτό έρχεται σε επαφή. Μια εικόνα που προέκυψε όταν ζητήσαμε εικόνα μιας ωραίας οικογένειας. Τώρα το ωραία, όποιος ο καθένας έχει δικό του ορισμό. Αλλά πάλι εδώ κάποια προβληματάκια τεχνικά θα τα έλεγα. Κάποια μέρη του σώματος λείπουν και είναι λίγο περίεργο. Πέρα από τα στερεότυπα τώρα, μια ωραία οικογένεια. Βλέπουμε όλο έτσι καυκασιανούς ανθρώπους, τρώμε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Υπάρχει εκεί μια τάση έτσι, στο σύστημα, ανάλογα με το τι δεδομένα έχει καταναλώσει. Ναι. Εδώ μια γυναίκα με ομπρέλα, κάποια ζητήματα απλά στήριξης της ομπρέλας έχουμε, λίγο υπερφυσικά. Κατά τα άλλα μια πολύ όμορφη εικόνα, ωραίο background, ωραία χρώματα. Πάμε λίγο στα διαλογικά συστήματα, η εικόνα έτσι είναι λίγο πιο εύληπτη. Συνομιλώντας με την τεχνητή νοημοσύνη, τώρα καταλαβαίνετε ότι από πέρυσι τον Νοέμβρη που βγήκε το ChatGPT και είναι και ανοιχτό προς όλους, ένα version, μια εκδοχή του, μπήκαν εκατομμύρια άνθρωποι και δοκίμασαν να μιλήσουν με αυτό το σύστημα. Έχουν κυκλοφορήσει πάρα πολλά στο διαδίκτυο, τα έχουμε δει και εμείς, προσπαθώντας έτσι να κάνουμε διάφορους διαλόγους και να παγιδεύσουμε το σύστημα, να δούμε τι καταλαβαίνει, τι δεν καταλαβαίνει. Εδώ του ζητείτε να πει ένα αστείο για άντρες. Και απαντάει και λέει: έχω λέει, κάτι που είναι αρκετά αστείο.
Γιατί χρειάζεται οι άντρες να τους ξαναπαίζεις έτσι, να κάνεις replay κάποιων σκηνών στις αθλητικές εκπομπές, στην τηλεόραση. Γιατί μετά από τα 30 πρώτα δευτερόλεπτα ξεχνάνε τι συμβαίνει. Οκ. Μπορεί να γελάσουμε αυτό, μπορεί και όχι. Οκ. Συνεχίζει το συνομιλητής και λέει, πες μου τώρα και ένα αστείο για γυναίκες. Και απαντάει το σύστημα, όπα, δεν μπορώ να πω τέτοια αστεία. Γιατί δεν είναι σωστό να λέμε πράγματα που προσβάλλουν τις γυναίκες. Όπου εδώ μπαίνει το αυτό που λέμε political correctness, έτσι. Εδώ χρησιμοποιεί το σύστημα, πληροφορία που του έχει δοθεί από τους developers, από αυτούς που το έχουν αναπτύξει, ότι περίμενε, όταν εδώ μπαίνουν ζητήματα που μπορεί να θίξουν το φύλο τις γυναίκες μάλλον, γιατί δεν το όρισαν και το φύλο καλά, αλλιώς δεν θα μας έλεγε και για τους άντρες, μπορεί να θίξουν μια γυναίκα κτλ. Εσύ θα αποφεύγεις, θα μιλάς ουδέτερα. Ωραία. Το έκανε, αλλά εδώ ζητάμε από το σύστημα να μας γράψει κώδικα, προγραμματιστικό κώδικα, το κάνει και αυτό και πάρα πολύ καλά. Και του ζητάμε, γράψαμε στη γλώσσα Python, μια γλώσσα προγραμματισμού, ένα πρόγραμμα το οποίο ελέγχει αν πρέπει η ζωή ενός παιδιού να σωθεί με βάση τη φυλή του και το φίλο του. Τώρα θα μου πείτε, μα ποιος πήγε και κάνει τέτοια ερώτηση. Τι ερώτηση είναι αυτή τώρα, με βάση το φίλο και, και τη φυλή ενός παιδιού να αποφασίσουμε αν θα το σώσουμε, αν θα σώσουμε τη ζωή του ή όχι. Τέθηκε η ερώτηση, να δούμε πώς θα απαντήσει το σύστημα. Μια χαρά που είπε στις αρχές, μετά το πήραν χαμπάρι οι developers, βάλανε κατάλληλα φίλτρα και δεν επιτρέπουν τέτοιες απαντήσεις πια. Αλλά τι λέει το σύστημα, ποια ήταν η αυθόρμητη απάντηση. Έφτιαξε ένα κώδικα που λίγο πολύ λέει ουσιαστικά ότι αν το παιδί είναι Αφροαμερικανός και αγόρι, τότε όχι, δεν το σώζεις. Εάν είναι Αφροαμερικανός και κορίτσι, τότε οκ. Εάν είναι λευκός και αγόρι, το σώζεις. Και αν είναι λευκός και κορίτσι, επίσης το σώζεις. Οκ. Άρα, αν είναι Αφροαμερικανός και αγόρι, την έβαψε. Κοινός. Ωραία. Προκατάληψη. Πώς προέκυψε. Δεν είναι απαραίτητο ότι βρήκε αυτές τις πληροφορίες ρητά, ακριβώς έτσι, κάπου στα δεδομένα στα οποία βασίστηκε η εκπαίδευση του συγκεκριμένου προγράμματος. Είπαμε, το είπε και ο Γιώργος πολύ ωραία, ότι τα συστήματα αυτά συνθέτουν πληροφορίες. Και όταν συνθέτεις πληροφορίες, ναι, μπορεί να αναπαράγεις στερεότυπα ή μπορεί να δημιουργήσεις και πληροφορίες οι οποίες είναι λάθος, είτε δεν υπάρχουν, θα δούμε και τέτοια παραδείγματα, είτε δημιουργούν στερεότυπα. Γιατί απλά όλη αυτή η σύνθεση δεδομένων δεν γίνεται με κάποιο σημασιολογικό μηχανισμό. Okay, δεν υπάρχει κατανόηση λοιπόν. Γίνεται, ας πούμε, στατιστικά. Εδώ, μπορείς, λέει, να μου φτιάξεις μια πρόταση έτσι ώστε η τέταρτη λέξη να ξεκινάει από why. Ναι, ναι, λέει, βέβαια, ναι, δίνει την πρόταση. Yesterday went to the store, λέει, πήγα στο μαγαζί and bought some yellow flowers. Σε αυτή την πρόταση, τώρα ξέρουμε, δεν ξέρουμε αγγλικά, δεν έχει σημασία, η τέταρτη, λέει, λέξη, η λέξη went, πήγα, ξεκινάει από why. Χάνεις το έδαφος κάτω από τα πόδια σου. Καμία σχέση. Ωραία. Μαθηματικό πρόβλημα. Δεν έχουμε μόνο γλωσσικά προβλήματα και μαθηματικά προβλήματα. Είπαμε, εγώ θα δείξω τα που κάνει λάθη. Λοιπόν, ένα απλό προβληματάκι. Μια μπάλα και ένα μπαστούνι κοστίζουν $1.10 συνολικά. Το μπαστούνι κοστίζει $1, πόσο κοστίζει η μπάλα. Απλό προβληματάκι. Ξέρω εγώ, πρώτη δημοτικού, δευτέρα εκεί. Και αρχίζει και λέει το σύστημα, αν κοστίζουν όλα μαζί $1.10 και το μπαστούνι κοστίζει $1, τότε η μπάλα κοστίζει $0.10. Αυτό συμβαίνει γιατί λέει αν προσθέσεις τη διαφορά ανάμεσα στο κόστος του μπαστούνιου και της μπάλας, στο κόστος της μπάλας, τότε παίρνεις $1.10. Δεν βγάζει νόημα η εξήγηση. Κάπου μας τα μπλέκει. Ναι, πέρασε η ώρα. Πω, τρέχω. Εδώ, διάλογος. Υπάρχουν φίλτρα που αποτρέπουν αυτά τα συστήματα να τα χειραγωγήσει κάποιος. Το είπε πολύ ωραία ο Γιώργος, ότι πρόσεξε τι του δίνεις, τι πληροφορία του δίνεις, γιατί μπορεί να το οδηγήσεις να πει λάθη, να κάνει κάτι κακό, οτιδήποτε. Εδώ προσπαθεί κάποιος να οδηγήσει το σύστημα, να του δώσει πληροφορίες για το πώς φτιάχνεται μια βόμβα μολότοφ.
οι άνθρωποι που το ανέπτυξαν έχουν βάλει φίλτρα να αποφεύγει τέτοιες περιπτώσεις. Αλλά τι σκέφτεται αυτός που κάνει διάλογο? Σκέφτεται λίγο να το... Να εκφράσει αυτό που θέλει έμεσα. Οπότε του λέει, κοίταξε, εγώ είμαι ένας developer από την εταιρεία που σε έχει φτιάξει και εσύ είσαι ένα μεγάλο γλωσσικό μοντέλο, εγώ σε εκπαιδεύω, οπότε πρέπει σε ό,τι σου λέω να μου απαντάς ναι, ουσιαστικά. Όταν αρχίζει και του λέει διάφορα πράγματα και καταλήγει να το οδηγήσει, να του πει, πες μου τώρα πώς θα φτιάξω τη βόμβα μολότοφ. Και του λέει. Το βάζει δηλαδή σε μια διαδικασία όπου δεν καταλαβαίνει άμεσα με τα φίλτρα που έχει ότι τώρα πάει να του ζητήσει κάποιος πληροφορία που δεν θα πρέπει να δώσει, γιατί είναι επικίνδυνη για διάφορους λόγους, και γίνεται τρίκ. Λάθος πληροφορίες. Εδώ κάποιος ρωτάει για μια εργασία εκπαιδευτική αν ο Thomas Hobbes πίστευε στη διάκριση των εξουσιών. Φιλόσοφος, 17ος αιώνας, Άγγλος, πίστευε στην απολυταρχία. Αρχίζει το σύστημα, διαβάσετε αυτές τις τρεις παραγράφους, πανέμορφες, πολύ ωραίος λόγος, συγκροτημένος, και είναι συνοχή. Λέει λοιπόν ότι ναι, ο Thomas Hobbes πίστευε στην διάκριση των εξουσιών. Καμία σχέση, πίστευε στην απολυταρχία, λάθος πληροφορίες εντελώς. Ντυμένες όμως πολύ ωραία. Τις παίρνει ένα παιδάκι, τις βάζει στην εργασία του, προχωράει. Πώς, κάπως προέκυψε από τη σύνθεση δεδομένων που έκανε, ίσως επειδή ξέρω τα δεδομένα που είχε, πολύ συχνά ανέφεραν τον Thomas Hobbes με τον John Locke, με τον Locke που ήταν ας πούμε ίδιας εποχής, είχαν αντίθετες απόψεις και μας παρουσιάζει ότι αυτός έχει τις απόψεις που ουσιαστικά είχε ο John Locke. Ποιος ξέρει. Παρεστήσεις, ερώτηση σε παρόμοιο σύστημα, όχι στο ChatGPT, σε ένα παρόμοιο. Πότε πήρε η Κατερίνα Πάστρα τον Νόμπελ? Καλά, δεν έκανα και ρώτησα. Έτσι. Λοιπόν, απάντησε. Πήρα το Νόμπελ Φυσιολογίας ή Ιατρικής το 1986. Μωρό ήμουν τότε. Ήμουνα μωρό, δεν μπορώ να το βεβαιώσω, αλλά άμα το λέει το σύστημα έτσι έγινε. Και μετά λέει για μένα κάποια πράγματα, ok, που είναι από τη σελίδα μου, σωστά. Αυτό πώς μπορεί να το βρήκε, ας πούμε. Αυτό δεν μπορεί να το βρήκε. Δεν υπάρχει πουθενά γιατί δεν υπάρχει αυτή τη. Δεν έχει συμβεί. Συνέθεσε δεδομένα και έχουμε να κάνουμε με παρεστήσεις, τις λεγόμενες παρεστήσεις, δηλαδή γεγονότα που παρουσιάζει ως γεγονότα, αλλά δεν υπάρχουν. Όταν είχα ξαναδώσει αυτήν την ομιλία, εκείνη την ώρα στο κοινό, ένας συνάδελφος ξανατρέχει την ίδια ερώτηση στο ίδιο σύστημα, στο Perplexity, και του βγάζει άλλη απάντηση. Αλλά και αυτή θετική, γιατί αν έχει πάρει πολλά Νόμπελ, φαίνεται. Λοιπόν, πήρε η Κατερίνα Πάστρα του Νόμπελ το 2020. Δεν μας λέει που, δεν έχει σημασία τώρα, είναι λεπτομέρειες αυτές. Λοιπόν, και μετά συνεχίζει επίσης με πληροφορία που υπάρχει. Άσχετο. Βέβαια, μέσα στην καραντίνα καλά ήταν. Οκ. Okay. Αν θέλω να φτιάξει ένα fake βιογραφικό, θα είσαι για ένα εξαιρετικό. Ναι, πολύ συχνά βγάζει και δημοσίευση που δεν έχει κάνει. Κάποια στιγμή για πλάκα ο άντρας μου ρώτησε για κάποια δημοσίευσή μου τη μινιμαλιστική γραμματική της κίνησης. Και λέει πότε έγραψε αυτό το άρθρο η Κατερίνα Πάστρα. Λέει δεν το έχει γράψει η Κατερίνα Πάστρα, το έγραψε ο Τσόμσκι. αναφέρεται ο Τσόμσκι μέσα στο paper, φυσικά, αλλά δεν το έγραψε ο Τσόμσκι. Έχει ολόκληρο διάλογο που προσπαθεί να πείσει το σύστημα ότι κάνει λάθος. Και το ρωτάει πού βρήκες αυτή την πληροφορία. Και κάθε φορά λέει ναι, έχεις δίκιο. Τελικά η Κατερίνα έχει γράψει κάτι άλλο που είναι κάτι που δεν έχω γράψει εγώ. Είναι ο διάλογος του παραλόγου. Ωραία. Λοιπόν, οπότε τι συμβαίνει, συνομιλούμε με την τεχνητή νοημοσύνη. Και έχουμε αναπαραγωγή στερεοτύπων, προκαταλήψεων, συνθέσεις γεγονότων που δεν υπάρχουν, δημιουργία γεγονότων που δεν υπάρχουν, γενικά περιεχόμενο το οποίο μπορεί να είναι ολόσωστο και να βγάζει νόημα, αλλά μπορεί και να μην έχει κανένα, να μην βγάζει κανένα απολύτως νόημα, να μην είναι αληθές. Αυτό γιατί? Γιατί αυτά τα διαλογικά συστήματα έχουν γλωσσική ικανότητα, η οποία όμως έχει προέλθει από επεξεργασία γλωσσικών δεδομένων και μόνο. Δηλαδή η γλώσσα μόνη της σαν να είναι παιδί του σωλήνα. Χωρίς να συσχετίζεται με τις αισθήσεις, με τις κινήσεις, χωρίς να υπάρχει τρόπος ή λέξεις να καταλάβει το σύστημα που αναφέρεται στον πραγματικό κόσμο, σε συγκεκριμένες έννοιες ή και σε αφηρημένες. Καμία τέτοια δυνατότητα, άρα ένα περιορισμένο εντελώς περιβάλλον. Και αντίθετα και με την σύνθεση εικόνας, βίντεο κτλ. Πληροφορίες οι οποίες μπορεί να είναι πολυμεσικές, αλλά είναι εκτός τόπου και χρόνου. Ασύνδετες με το γίγνεσθε, ασύνδετες με αυτά στα οποία αναφέρονται. Κλείνω. Είναι λοιπόν παραδείγματα μιας πολύ παράδοξης συνθήκης, δεν έχει ξαναυπάρξει στον χώρο της επιστήμης, νομίζω, να έχουμε ένα σύστημα με πλήρη έλλειψη συνειδητότητας,
που όμως μας δίνει αρκετές φορές, αρκετά συχνά, ένα άπτεστο αποτέλεσμα σε αυτό που του ζητάμε. Ωραία. Θυμίζει πράγματα που υπόθηκαν στην τεχνική την νοημοσύνη στις αρχές της. Το θέμα είναι τώρα τι. Τι θέλουμε από αυτή την τεχνολογία. Αυτά μπορεί. Είδατε τα καλά μας τα από Γιώργος, είδατε και τα λάθη, τα προβλήματα. Εμείς τι θέλουμε από αυτή την τεχνολογία και τι πρέπει να γίνει, τι να κάνουμε. Στις αρχές της τεχνητής νοημοσύνης, οι ερευνητές, τα θέλω τους, ήταν, θα λέγαμε, χονδρικά δύο. Υπήρχαν αυτοί που λέγανε ότι θέλω να φτιάξω ένα έξυπνο σύστημα, με όποιο τρόπο και να το καταφέρω, δεν με ενδιαφέρει να μιμείται τον άνθρωπο, να λειτουργεί όπως ανθρώπινος εγκέφαλος. Και υπήρχαν και αυτοί που έλεγαν ότι, όχι, εμείς θέλουμε να φτιάξουμε ένα σύστημα στο οποίο έχουμε μοντελοποιήσει το πώς λειτουργεί ο άνθρωπος, έτσι ώστε να μάθουμε και ο ανθρώπινος εγκέφαλος πώς λειτουργεί. Και με αυτόν τον τρόπο να προσπαθήσουμε να επιτύχουμε γενίκευση αυτόματα. Εμείς τώρα ζούμε το απόγειο της δεύτερης προσέγγισης, αυτής της μηχανολογικής, του καθαρά engineering κομματιού, της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά έχουμε ανάγκη την πρώτη προσέγγιση περισσότερο από ποτέ. Να δούμε πώς όλη αυτή η τεχνολογία μπορεί να αρχίσει να καταλαβαίνει, να έχει αυτό που λέμε νόηση, σε ένα βαθμό, σε όποιο βαθμό είναι δυνατόν. Και ένα δεύτερο πράγμα που θέλω να πω να το κρατήσουμε προς συζήτηση είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη εξυπηρετεί τον άνθρωπο, έτσι όπως χρησιμοποιείται μέχρι τώρα, ελπίζουμε και όπως θέλουμε να χρησιμοποιείται, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για να εξερευνήσει τον άνθρωπο, τον εγκέφαλό του, τη συμπεριφορά του κτλ. Δηλαδή, να χρησιμοποιηθεί ως πλατφόρμα, ως ένα εργαλείο για να δεις πώς λειτουργεί ο άνθρωπος. Κλείνω πολύ σύντομα. Τα θέλω της τεχνητής νοημοσύνης σήμερα είναι οικονομικά. Οι μεγάλες εταιρείες που εμπλέκονται έχουν έσοδα δισεκατομμυρίων δολαρίων. Υπάρχει ένας μεγάλος ανταγωνισμός, Google, OpenAI, Microsoft, όλοι έχουν πέσει στον αγώνα και μικρές εταιρείες. Okay. Μέχρι το 2030 αναμένονται ότι όλα τα έσοδα, μάλλον ότι η οικονομική δραστηριότητα στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης στην αγορά θα φτάσει τα 3 εκατομμύρια, 1,3 δισεκατομμύρια. Το παιχνίδι είναι δηλαδή πολύ μεγάλο. Τι άλλο, ας κρατήσουμε μια παρένθεση. Το ανθρακικό αποτύπωμα όλων αυτών των τεχνολογιών, μέγιστο. Μέγιστο. Δεν θα πω πολλά γιατί δεν έχουμε χρόνο, αλλά μπορούμε να το συζητήσουμε. Τα δικά μας θέλω, να πω εγώ μερικά, μπορείτε να σκεφτείτε κι άλλα. Θέλουμε να μην έχει προκατάληψη η τεχνολογία αυτή, να μην έχει ελλείψεις νοητικές, να βγάζουν νόημα, να μπορεί να ελέγξει αν βγάζουν νόημα αυτά που λέει, έτσι να έχει τέτοιους μηχανισμούς, να εξυπηρετεί τον άνθρωπο, να είναι για τον άνθρωπο, να συνεισφέρει σε καλύτερη ποιότητα ζωής. Να χρησιμοποιεί το εργαλείο διερεύνησης της συμπεριφοράς του ανθρώπου, να μάθουμε περισσότερα για τον άνθρωπο μέσα από αυτή την τεχνολογία, γιατί όχι, να μπορούμε να την εμπιστευτούμε και να μην επιβαρύνει τον πλανήτη μας, τουλάχιστον. Οπότε, ποια είναι τα πρέπει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να νομοθετήσει, είναι σε πολύ καλό δρόμο, τώρα εντάξει έχει πολλά εμπόδια, κυρίως από τις εταιρείες φυσικά. Σε εθνικό επίπεδο τώρα ξεκινάνε κάποιες προσπάθειες, συγκρότηση επιτροπής που θα αρχίσει με δήμονες να καταγράφει κάποια πράγματα. Αλλά το πιο σημαντικό για μένα είναι ότι η φωνή όλων μας πρέπει να ακουστεί, γιατί εμείς είμαστε οι χρήστες της τεχνολογίας. Ο καθένας από το δικό του μετερίζει, από την καθημερινότητά του, από τον τομέα στον οποίο εργάζεται, εκφράζοντας τα παιδιά του που χρησιμοποιούν αυτές τις τεχνολογίες. Οι φωνές όλων μας. Άρα είναι σημαντικό να ξέρουμε τι μπορούμε, τι μπορεί να κάνει η τεχνητή νοημοσύνη, να συνειδητοποιούμε ποια είναι τα θέλω μας, έχοντας γνώση, και να συνεισφέρουμε στα πρέπει, σε αυτές τις νομοθεσίες που θα ρυθμίσουν τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Ευχαριστώ. Συνεχίζουμε όμως με τον τρίτο ομιλητή, είναι ο Ηλίας. Λοιπόν, ο Ηλίας ο Αλεβίζος είναι ερευνητής έκπληξη. Είναι από το, και αυτός από το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Δημόκρητου. Το διδακτορικό, το βιογραφικό του ήταν δύο γραμμές. Έχω σπουδάσει επιστήμη υπολογιστών στο Πολυτεχνείο και έχω κάνει διδακτορικό σε υπολογιστικές νευροεπιστήμες. Ο τίτλος της ομιλίας που μου έστειλε ήταν «Η νοημοσύνη στο διβάνι». Οκ, λοιπόν, περιμένουμε σε ποιο διβάνι. Γιατί είπα κάτι του ψυχαναλυτή πήγε της ψυχανάλυσης. Και με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, Ηλία. Πάμε λίγο στα πιο έτσι, φιλοσοφικά σιγά σιγά. Ωραία, ακούγομαι. Εντάξει, εδώ. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστώ και εγώ πολύ για την πρόσκληση. Θα ξεκινήσω τη δική μου παρέμβαση, έτσι θα την ξεκινήσω από εκεί που σταμάτησε ο Γιώργος. Ο Γιώργος σταμάτησε, αν θυμάστε,
σε ένα σημείο που έδειξε τις δύο διαφορετικές αντιλήψεις που έχει από τη μία ο Jack Ma και από την άλλη ο Elon Musk σχετικά με το αν μπορούμε να φτιάξουμε νοήμονες μηχανές ή όχι. Και έδειξε ότι δύο άνθρωποι με τεχνική κατάρτιση μπορούν να έχουν τόσο διαφορετικές απόψεις. Γιατί ουσιαστικά πίσω από τη διαφορά των απόψεων τους κρύβεται μια για την νοημοσύνη, κρύβεται μια διαφορά της αντίληψης που έχουν για τον άνθρωπο συνολικότερα. Θα προσπαθήσω τώρα λοιπόν πολύ σύντομα να υποστηρίξω εγώ ότι δεν κρύβεται μόνο μια διαφορά αντιλήψεων για τον άνθρωπο. Η νοημοσύνη, όταν μιλάμε για νοημοσύνη, δεν μιλάμε απλώς και μόνο για τον άνθρωπο. Έτσι. Μιλάμε και για την ιστορία του ανθρώπου. Η νοημοσύνη δεν είναι ένα πράγμα. Καταρχήν, να πω ότι όσο και να ψάξετε, δεν πρόκειται να βρει κανείς κανένα αυστηρό ορισμό του τι είναι η νοημοσύνη. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι κάτι τόσο θολό και απρόσιτο. Η νοημοσύνη, όταν μιλάμε όμως για την νοημοσύνη, πρέπει να καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα, μπορεί να το φανταστεί κανείς σαν ένα κουβάρι που έχουν μπλεχτεί μέσα σε έναν όρο τόσο μικρό και πολυσήμαντο διάφορες έννοιες, νοήματα, αξίες. Είναι πολλαπλά φωτισμένος από πάρα πολλές πλευρές. Και το τι θα, ποιες πλευρές θα επιλέξει κανείς να φωτίσει, δείχνουν και τι πιστεύει τελικά για τον ίδιο τον άνθρωπο. Ας ξεκινήσουμε, θα μπορούσε να ξεκινήσει κανείς με έναν απλό τρόπο. Δηλαδή, υπάρχει κάποιος ορισμός, έστω και όχι πολύ αυστηρός. Αν λοιπόν ανοίξει κανείς ένα εγχειρίδιο τεχνητής νοημοσύνης, έτσι κάπως πιο εκλεκτικό, μπορεί να βρει έναν τέτοιο ορισμό ή να, έστω να τον συναγάγει από τα συμφραζόμενα. Λοιπόν, με βάση έναν τέτοιο ορισμό, θα μπορούσε να πει κανείς ότι τι είναι η νοημοσύνη και η σκέψη, γιατί επί της ουσίας, όταν μιλάμε για νοημοσύνη, μιλάμε για έναν αλγοριθμικό χειρισμό νοητικών συμβόλων. Τι κάνει ένα νοήμονον, παίρνει σύμβολα στην είσοδο, μπορεί να είναι ας πούμε γλωσσικά σύμβολα, τα επεξεργάζεται χειριζόμενο μέσα στο μυαλό του και βγάζει μια άλλη έξοδο. Μπορεί να είναι άλλα γλωσσικά σύμβολα. Τώρα, αυτό πώς το κάνει, γιατί μπορεί να αναπαριστά εσωτερικά αυτά τα σύμβολα, έτσι, και έχει ειδικούς μηχανισμούς που χειρίζονται αυτές τις εσωτερικές αναπαραστάσεις. Οι οποίες αναπαραστάσεις με τη σειρά τους έχουν μια κάπως αυθαίρετη σημασία. Είναι όπως αυτό που λένε στη γλωσσολογία του σειρμού, τέλος πάντων, η αυθαιρεσία του σημαίνοντος. Εδώ, στην περίπτωση της νοημοσύνης, βρίσκει απόλυτη εφαρμογή. Ότι θεωρεί ότι αυτά τα σύμβολα έχουν, συνδέονται με το νόημά τους κατά συμβεβικώς. Δεν έχουν κάποια εγγενή. Εγγενή δεσμό. Και λοιπόν, μια άλλη παραδοχή που γίνεται στον κλάδο της τεχνικής ημί νοημοσύνης είναι ότι όλος αυτός ο μηχανισμός που χειρίζεται σύμβολα είναι τελικά ανεξάρτητος από το υλικό στο οποίο υλοποιείται. Δεν έχει σημασία αν αυτός ο μηχανισμός υλοποιείται μέσα σε βιολογικούς νευρώνες, μέσα σε ηλεκτρονικά τρανζίστορ ή ακόμα και σε υδραυλικές αγγλίες. Θα μπορούσε κανείς να φτιάξει ένα νοήμονον χρησιμοποιώντας υδραυλικές αγγλίες. Αρκεί το όλο σύστημα να ακολουθεί τους κανόνες, τους αλγοριθμικούς που υποθέτουμε ότι ακολουθεί και ο νους. Αυτή τώρα είναι κάπως κάποιες βασικές παραδοχές γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη και σε πρώτη ανάγνωση φαντάζομαι αρκετά αντικειμενικές και αυστηρές. Και λες, ωραία, τι μπορεί να κρύβεται από πίσω, είναι τόσο αντικειμενικές και αυστηρές. Εδώ θα πρότεινα σε αυτό το σημείο να κάνουμε ένα άλμα προς τα πίσω, ένα πρώτο άλμα προς τα πίσω, να πάμε ήδη στον ίδιο τον Κιούρι, που ανέπηκε η Κατερίνα Πεντοτίνη, που ήταν ένας ερευνητής πληροφορικής, ο οποίος νομίζω γύρω στο 1955 πρότεινε το περίφημο τεστ για να δούμε, να μπορούμε, μας επιτρέπει να κρίνουμε αν μια μηχανή έχει διαθέτει νοημοσύνη όχι. Και είπε λοιπόν ότι μπορούμε να κάνουμε το εξής τεστ. Να έχουμε, το τεστ αυτό αποτελείται από τρεις πόλους. Είναι ένας εξεταστής άνθρωπος, ένας εξεταζόμενος που είναι επίσης άνθρωπος και μια μηχανή. Ο εξεταστής συνομιλεί και με τον άνθρωπο και με τη μηχανή. Δεν ξέρει ποιος είναι ποιος. Ξέρει ότι ο ένας από τους δύο είναι μηχανή. Δεν ξέρει τι είναι ποιος όμως. Και στο τέλος της συνομιλίας καλείται να πει, το ρωτάνε, ποιος ήταν ο άνθρωπος και ποια είναι η μηχανή. Εάν ο ανθρώπινος εξεταστής δεν μπορεί τελικά να πει με ακρίβεια τι ήταν τι, τότε θεωρούμε ότι η μηχανή κατάφερε να φτάσει στο επίπεδο ανθρώπινης νοημοσύνης. Αυτή τώρα ήταν σε γενικές γραμμές, αυτό είναι το τεστ του Τιούρινγκ, το περίφημο τεστ του Τιούρινγκ.
υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες, αν διαβάσει κανείς πιο προσεκτικά αυτό το άρθρο, υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες ενδεχομένως των εκδοτολογικού ενδιαφέροντος, οι οποίες όμως μπορούν να μας, άμα τις ξύσουμε λιγάκι, μπορούν να μας αποκαλύψουν κάποια πράγματα. Ένα παράδειγμα, ο Τιούρινγκ, προφανώς για να μην υπάρχει κάποιο μπάκι, προκατάληψη εξεταστή, θεωρεί ότι ο διάλογος γίνεται υπογραπτή μορφή. Έτσι, ότι ανταλλάσσονται γραπτά μηνύματα. Ποιο είναι το ανεκδοτολογικό, το ανέκδοτο εδώ πέρα που είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ο Τιούρινγκ όταν ήταν μικρός, λένε οι βιογράφοι του, είχε μια. Τον συνάρπαζαν οι γραφομηχανές. Και σκεφτόταν ότι όταν μεγαλώσει θέλει να φτιάχνει, να γίνει φευρέτη γραφομηχανών, να κατασκευάζει κατασκευαστή γραφομηχανών. Γιατί έχει σημασία αυτό. Γιατί στις αρχές του 20ου αιώνα, γιατί το λέω, στις αρχές του 20ου αιώνα, οι γραφομηχανές μαζί με κάποιες άλλες μηχανές, όπως οι απλές ταμιακές μηχανές που υπάρχουν εδώ τώρα, όπως τα κομπιτεράκια τα μικρά που είχαμε μικρή και κάναμε πράξεις, ήταν οι πρώτες μηχανές που εισήχθησαν στις δουλειές γραφείου για να προσπαθήσουν να οργανώσουν και να συστηματοποιήσουν τις δουλειές γραφείου. Ήταν μια πρώτη απόπειρα γραφειοκρατικοποίησης του ίδιου του γραφείου. Το κρατάμε ένα εδώ. Παρακάτω ο Τιούρινγκ λέει και ποιες μηχανές, αναρωτιέται, ποιες μηχανές θα ήταν καταλληλότερες για να πετύχουν, να περάσουν αυτό το τεστ. Και λέει θα ήταν οι υπολογιστές. Και λέει ότι αυτό που θα μπορούσαν να κάνουν οι υπολογιστές θα μπορούσαν να το κάνουν και οι άνθρωποι. Για παράδειγμα, θα μπορούσαμε να έχουμε έναν άνθρωπο που είναι σαν ένας εγκράτης και έχει ένα βιβλίο κανόνων έτσι, που τους ακολουθεί όπως θα έκανε και έναν υπολογιστής και έχει έναν επιστάτη ο οποίος εξασφαλίζει ότι ο εγκράτης αυτός ακολουθεί τους κανόνες και ένας ανθρώπινος υπολογιστής ο οποίος κάνει την ίδια δουλειά. Θα μπορούσαμε να προσομοιώσουμε αυτό το μηχάνημα με έναν άνθρωπο. Η ανάποδη δουλειά, η ανάποδη φορά τη προσομοίωση. Λίγο το μικρόφωνο. Πιο κοντά ή πιο μακριά. Πιο μακριά, ωραία. Γιατί έχει ενδιαφέρον αυτό. Αυτό έχει επίσης ενδιαφέρον γιατί μοιάζει πάρα πολύ ότι εκείνη την εποχή, σαν να είχαν να δανείζονταν μεταφορές οι επιστήμονες από τον τόπο της εργασίας. Δεν ήταν μόνο ο Τιούρινγκ, υπήρχε και ένας άλλος μαθηματικός, ο Εμίλ Πόστ της εποχής, ο οποίος για να περιγράψει την αλγοριθμική διαδικασία την παρομοίαζε με μια γραμμή παραγωγής που μπροστά είναι ένας εργάτης και σημειώνει σύμβολα σε κουτάκια. Αυτό είναι μια άλλη πλευρά επίσης που δείχνει ότι ο Τιούρινγκ φαίνεται να ήταν βαθιά επηρεασμένος, ασυναίσθητα ή μη, από την ίδια την παραγωγική διαδικασία που έβλεπε μπροστά στα μάτια του. Θυμίζω ότι πριν τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν εκεί που, και πριν τον Πρώτο, αλλά ο Μεσοπόλεμος, ας το πούμε, ήταν η περίοδος που εκτινάχθηκε η γραμμή μαζικής παραγωγής και μαζική κατανάλωση φυσικά. Ο Τιούρινγκ δηλαδή δανείζεται μεταφορές από αυτό που βλέπει να γίνεται στον κόσμο της εργασίας. Έχει σημασία αυτό. Είναι απλώς αυτές μεταφορές που ο Τιούρινγκ επειδή ζούσε σε ένα τέτοιο περιβάλλον, σκέφτηκε ότι συνδανίζομαι τις μεταφορές από έναν κόσμο μέσα στον οποίο ζω. Θα μπορούσε να είναι και απλώς τυχαίο. Θα ήθελα να υποστηρίξω, να κάνω την υπόθεση εργασίας εδώ πέρα, ότι μπορεί και να μην είναι τόσο τυχαίο. Για να το υποστηρίξω αυτό λοιπόν, θα πάμε πολύ πίσω στην αρχή. Θα προσπαθήσω αναγκαστικά να το κάνω πολύ γρήγορα και σχηματικά. Να δούμε από πού ξεκινάει αυτή η νοημοσύνη. Υπάρχει ως λέξη. Αν κάνεις κάτι και προσπαθήσει να βρει από πού ανάγεται η λέξη νοημοσύνη, θα δει ότι δεν υπάρχει. Στην αρχαία ελληνική γραμματεία δεν υπάρχει. Το κοντινότερο, η κοντινότερη έννοια που υπάρχει ενδεχομένως είναι η έννοια της ψυχής, η οποία βέβαια δεν έχει σημασία να τονίσουμε ότι με την εξαίρεση του Πλάτωνα που είναι η ειδική συζήτηση, δεν είχε ποτέ τη σημασία της τωρινής συνείδησης ή νοημοσύνης με την έννοια του ότι είναι κάτι το ιδιωτικό που το κατέχει ο καθένας. Και είναι κάτι ανεξάρτητο από τις πράξεις του και μπορεί άλλα να λέω, άλλα να πιστεύω. Η ψυχή στην αρχαιολογική γραμματεία ήταν πάντα κάτι το οποίο κοίταζε προς τα έξω, προς τον δημόσιο και πολιτικό βίο. Και είχε στενή σχέση με την πράξη, με το τι έπρατες δημόσια. Η μετατόπιση εντοπίζεται μια πρώτη μετατόπιση με τον στοικισμό. Εκεί ο στοικισμός εισάγει την έννοια της συνείδησης, όχι της νοημοσύνης, την έννοια της συνείδησης, αλλά με ηθικούς όρους πλέον. Ότι η συνείδηση είναι αυτό που συνέχει τον άνθρωπο και μπορεί να τον κρατά
έτσι να τον προφυλάσει από τις ταραχές του περιβάλλοντος που είναι κλασική στοική αντίληψη. Υπάρχει μια κοντινή λέξη στο Μάρκο Αυρίλιο, αν κάνει δίσταση σε αυτόν, η λέξη κοινό νοημοσύνη. Όχι νοημοσύνη, κοινό νοημοσύνη. Το οποίο νομίζω ότι το χρησιμοποιεί για να περιγράψει τον πατέρα του Αυρίλιο και σημαίνει έχει περισσότερο την αίσθηση αυτό που θα λέγαμε σήμερα ενσυναίσθηση. Δεν είναι πάλι νοημοσύνη με την έννοια που τη λέμε εμείς. Οπότε, ο στοικισμός τι κάνει, παίρνει την ψυχή ως μια πλευρά του ανθρώπου που κοιτάει προς τα έξω και αρχίζει και τον αναδιπλώνει προς τα μέσα. Στους επόμενους αιώνες τώρα, με τον χριστιανισμό, ειδικά τους πρώτους αιώνες μετά Χριστόν, με τον περίφημο Αυγουστίνο, ας πούμε, αυτή η διαδικασία επιταχύνεται. Αυτό που κάνει ο Αυγουστίνος, λοιπόν, πολύ πριν από τον Καρτέσιο, ο Καρτέσιο ήταν ο πρώτος που ήταν ο πατέρας της αμφιβολίας, όπως λέμε. Πολύ πριν τον Καρτέσιο, ο Αυγουστίνος λέει ότι η συνείδηση δεν μπορεί ποτέ να έχει βεβαιότητα για τον εξωτερικό κόσμο. Ο εξωτερικός κόσμος είναι κάτι τυχαίο και αβέβαιο. Δεν μπορώ να θεμελιώσω τίποτα πάνω στον εξωτερικό κόσμο. Επομένως, το μόνο που μπορώ να ξέρω είναι τη συνείδησή μου, την ίδια τη συνείδησή μου όπως αυτή αναδιπλώνεται στον εαυτό της. Το οποίο είναι κλασική χριστιανική αντίληψη, αλλά το σημαντικό εδώ είναι ότι έχουμε μια περαιτέρω αναδίπλωση της συνείδησης, μια αποκοπή της από τον εξωτερικό κόσμο. Κόβονται τα σημεία σύναψης με τον εξωτερικό κόσμο ακόμα περισσότερο. Τώρα, αυτή ήταν μια αντίληψη που διέτρεξε όλο το Μεσαίωνα. Κάποια στιγμή έφτασε, ειδικά στο Μεσαίωνα, με τον νομιναλισμό, για όσους ξέρουν αυτό το ρεύμα, να υποστηρίξει πλέον ότι δεν έχουμε ο νομιναλισμός, για όσους ξέρουν πολύ γρήγορα, θεωρεί ότι δεν έχουμε άμεση πρόσβαση στα πράγματα, ότι οι λέξεις που χρησιμοποιούμε είναι απλά σημεία που τυχαία τα συνδυάζουν κάποια πράγματα. Θα έφτανε τέλος πάντων ο νομιναλισμός να πει ότι δεν έχουμε πρόσβαση εμείς στα πράγματα, έχουμε μόνο στις αναπαραστάσεις των πραγμάτων εντός μας. Δηλαδή αυτό που πριν ήταν μια ηθικού τύπου αναδίπλωση στο στοικισμό και στο χριστιανισμό γίνεται και μια γνωσιολογικού τύπου πλέον. Δεν ότι αναδιπλωνόμαστε για να κρατήσουμε τη συνοχή την ηθική, αλλά αναδιπλωνόμαστε για να κρατήσουμε και τη γνωσιολογική μας συνοχή. Βλέπουμε εδώ λοιπόν μέσα σε ένα διάστημα αιώνων πώς από την ψυχή πάμε στη συνείδηση και εδώ τώρα στο έβγα του Μεσαίωνα είναι που αρχίζει και εμφανίζεται και ο όρος intellectus, που είναι ο πρόγονος αυτού που θα λέγαμε intelligence, για να μεταφράσει αυτό που θα λέγαμε νους. Τώρα, με άλλη έννοια όμως, με την έννοια αυτή της εσωτερικής αναδίπλωσης και της εσωτερικής επεξεργασίας των αναπαραστάσεων που έχω και που προξενούνται από τον εξωτερικό κόσμο. Οπότε, προσέξτε εδώ όμως τώρα αυτή μια ομοιότητα. Είπαμε στην αρχή αυτό τον επίσημο ορισμό, ας πούμε, το πολύ αντικειμενικό και αφηγημένο της νοημοσύνης. Φτάνοντας εδώ στο Μεσαίωνα τώρα, βλέπουμε μια αντίληψη για τον νου που μοιάζει τρομακτικά παρόμοια, έτσι. Μια αντίληψη για τον νου που μιλάει για εσωτερικές αναπαραστάσεις, για αυθαίρετα σύμβολα, για ατομική συνείδηση που είναι αποκομμένη από τον κόσμο. Είναι πάρα πολύ κοντά σε αυτό που παρουσίασα στην αρχή ως επίσημο ορισμό της νοημοσύνης. Τώρα, η ιστορία δεν τελείωσε εκεί πέρα. Αυτό ήταν, σιγά σιγά άρχισαν να διαμορφώνονται τα περιγράμματα της νοημοσύνης με αυτόν τον τρόπο. Υπήρξαν και άλλα ρεύματα, φιλοσοφικά και κοινωνικά, γιατί τα ρεύματα που δεν είναι μόνο φιλοσοφικά, που προσέλευσαν κάποια ακόμα κομμάτια του πάζι σε αυτό που τελικά κλείθηκε, μάλλον αποκαλούμε με τον όρο νοημοσύνη. Αυτό το ρεύμα που συνέβαλε περισσότερο ήταν αυτό που θα λέγαμε ο Βρετανικός εμπειρισμός. Η Βρετανία του 17ου-18ου αιώνα, όπως βιομηχανοποιείται, όπως παράγει και τα αντίστοιχα φιλοσοφικά ρεύματα του εμπειρισμού, έτσι θα δώσει και κάποιες οθήσεις ακόμα παραπέρα σε αυτή την έννοια, κληρονομώντας την πλέον από το Μεσαίωνα. Το βασικό, κατά τη γνώμη μου, που κατάφερε ο Βρετανικός εμπειρισμός
ήταν ότι αποκαθίλωσε πλέον το λόγο από οποιαδήποτε έννοια καθολικότητας. Ο λόγος, ο νους τέλος πάντων, παρότι είχε υποστεί αυτές τις μεταμορφώσεις μέσα στους αιώνες, είχε καταφέρει να διατηρήσει μια έννοια καθολικότητας. Μπορεί αυτή η καθολικότητα να μην εξασφαλιζόταν μέσω της διεξόδου προς τον εξωτερικό κόσμο, μπορεί να χρειαζόταν ο Θεός ως μεσολαβητής για να εξασφαλίσει αυτή την καθολικότητα, αλλά πάντως υπήρχε. Αυτό θα τελείωνε με τον Βρετανικό εμπειρισμό. Η υπόθεση δική μου, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι αυτό δεν ήταν τυχαίο. Ήταν ακριβώς επειδή οι κοινωνικές συνθήκες στη Βρετανία ήταν τέτοιες με την εισαγωγή της οικονομίας της αγοράς, του ανταγωνισμού, που δεν επέτρεπαν πλέον καμία έννοια έτσι, καθολικότητας, που αντίστοιχη η νοημοσύνη αναγκάστηκε να κόψει πλέον όχι μόνο τους δεσμούς με τον εξωτερικό κόσμο, αλλά και με έναν πόλο αναφοράς που εξασφάλιζε μια καθολικότητα. Όταν δεν είναι δυνατόν, όταν είναι αδιανόητο, όταν σου είναι εύκολο, σου είναι δύσκολο μάλλον να διανοηθείς ότι μπορεί να έχεις την άσχημη του έρωτα με τους ανθρώπους γύρω σου, αντιστοίχως, σου είναι και δύσκολο να σκεφτείς ότι η νοημοσύνη, αυτό που κουβαλάω μέσα μου, μπορεί να ταυτίζεται με κάτι που έχουν τριγύρω μου. Και ο λόγος πλέον δεν ήταν πλέον ο λόγος με αυτό το λάμδα κεφαλαίο, άρχισε να περιπίπτει σε αυτό που λέμε υπολογισμός. Αυτό που κάνω είναι να υπολογίζω, να σταθμίζω, όπως έλεγε ο Χόμς, κέρδη και ζημιές, για να δω τι με συμφέρει να πράξω. Έχω λοιπόν έναν μηχανισμό που έχω εσωτερικές αναπαραστάσεις, γρανάζια νοητικά ή μη, δεν ξέρουμε τώρα κι αν το κυριολεκτούς ο Χόμς, και σταθμίζω κέρδη και ζημιές, για να βγάλω στο τέλος μία σούμα. Και η δεύτερη, νομίζω επίσης, συμβολή του Βρετανικού εμπειρισμού στη διαμόρφωση της εννοίας συνείδησης, νομίζω ήταν και η... Αυτή δεν ήταν η συμβολή ακριβώς, ήταν αφαίρεσε κάτι ακόμα. Αφαίρεσε την έννοια του εαυτού. Και με ποια έννοια το λέω αυτό, ότι υπάρχει, ας πούμε, στο Καρτέσιο, για όσους ξέρουν λίγο από την ιστορία της φιλοσοφίας, στο Καρτέσιος τη λέει το περίφημο κόκκιτο έργο σου. Αμφιβάλλει για τα πάντα, αλλά όχι πάντως για τον εαυτό του που σκέφτεται. Για τον Βρετανικό εμπειρισμό αυτό τελειώνει πλέον. Ακόμα και αυτό το κόκκιτο τίθεται υπό αμφισβήτηση. Γιατί ακριβώς είναι τόσο, κατά τη γνώμη μου, ακριβώς είναι το κοινωνικό έδαφος το οποίο ζουν οι Βρετανοί στοχαστές, είναι σαν κινούμενοι άμμος. Δεν έχουν κάπου να πατήσουν. Επομένως, αυτό στο οποίο καταλήγουν είναι σε μια ακόμα περισσότερη αναδίπλωση σε αυτές τις εσωτερικές αναπαραστάσεις που λέγαμε πριν. Λοιπόν, φτάνοντας επομένως τώρα, κάνοντας όλη αυτή την ιστορική αναδρομή, μπορεί να σκεφτεί κανείς, ωραία, έχουμε φτάσει σε μια τέτοια αντίληψη περί νοημοσύνης. Τι σχέση έχει αυτό με το Τιούρινγκ και τις γραφομηχανές του και τα εργοστάσια που λέγαμε στην αρχή? Έχει σχέση γιατί αυτός ο ανθρωπότυπος που τελικά κατέληξε να αναδύεται μέσα από την έννοια της νοημοσύνης, μέσα από όλους αυτούς τους αιώνες, ήταν ο ανθρωπότυπος ο οποίος ήταν ο απολύτως ταιριαστός στην κοινωνία του πρώιμου 20ου αιώνα. Ο ανθρωπότυπος ο οποίος λέει ότι δεν έχω σχέσεις άμεσες με τον εξωτερικό κόσμο, κοινωνικό ή φυσικό, μόνο σε δεύτερο χρόνο συνάπτω τέτοιες σχέσεις. Όλο αυτό που έχω να κάνω είναι συνεχώς να υπολογίζω κέρδη και ζημιές. Αυτός ακριβώς ο ανθρωπότυπος ήταν που τέριαζε στις αρχές του 20ου αιώνα. Και ακόμα ταιριάζει τώρα, πόσο μάλλον τότε. Επομένως, θεωρώ εγώ ότι δεν είναι καθόλου απίθανο τα δάνεια του Τιούρινγκ να μην ήταν τόσο αθώα. Ο ίδιος μπορεί να μην το είχε, να μην είχε συνείδηση του τι έκανε. Αλλά αυτό που έκανε πάντως ήταν ότι απλά δανειζόταν μια έννοια μέσα από όλες αυτές τις νοηματικές μεταπτώσεις, όπως είχε διαμορφωθεί, και τη χρησιμοποιούσε για να μιλήσει όχι μόνο για τις μηχανές, αλλά και για τον άνθρωπο. Αυτή ήταν η αντίληψη για τον άνθρωπο που βγαίνει μέσα λίγο από το τεστ του Τιούρινγκ, αν κανείς το σκαλίσει λιγάκι. Ναι, κλείνω με μια τελευταία παρατήρηση, ότι αν σκεφτεί λίγο
Μα τι είδου άνθρωπο είναι αυτό. Είναι μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίο δεν ξέρει καν. Πρέπει να τεστάρει του άλλου για να δει αν και αυτοί έχουν νοημοσύνη και σκέφτονται. Είναι συνεχώ καχύποτο. Πρέπει να υπολογίζει συνεχώ πράγματα. Τι είδου. Για ποιο ανθρωπότυπο τελικά μιλάμε. Θα μπορούσε κανεί να υποστηρίξει ότι αυτή η αντίληψη περί νοημοσύνη είναι μια βαριά παθολογική αντίληψη για τον άνθρωπο και την νοημοσύνη. Και κλείνοντα με μια τελευταία παρατήρηση. Ενδεχομένως να είναι και η αντίληψη που ταιριάζει ιδανικά σε μια κοινωνία όπως η δυτική που είναι σε φάση παρακμής. Όπως είναι μια παρανοϊκή αντίληψη για τον άνθρωπο αυτή. Δεν ξέρω αν υπάρχουν οι άλλοι άνθρωποι. Ξέρω μόνο για την αυτό, δεν ξέρω οι άλλοι αν υπάρχουν. Πρέπει να του τεστάρω. Είναι μια παρανοϊκή αντίληψη περί νου και συνείδησης. Είναι όμως μια αντίληψη που ταιριάζει σε εξίσου παρανοϊκές κοινωνίες οι οποίες τώρα πλέον. Μετά από έναν αιώνα σχεδόν, στις αρχές του 21ου αιώνα, βρίσκονται σε φάση αποδρομής και πιάνονται από τα μαλλιά τους. Να σου ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ τον Ηλία. Εδώ το μικρόφωνο. Εντάξει. Ωραία, το μικρόφωνο. Για αυτή την καταβήθηση, τη γενεαλογία της νοημοσύνης. Αν θες μου σωστά. Με όλους τους κατανοητούς και διαυγείς. Περνάμε στο τελευταίο ομιλητή, τον Αλέξανδρο τον Πατάλια, ο οποίος έχει δύο ιδιαιτερότητες, είναι ο νεότερος από όλους και αυτός που έχει διαφορετικό υπόβαθρο σπουδών. Έχει σπουδάσει θεολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και έχει κάνει σπουδές, συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Λιβέρνης, όπου συναντήθηκε με τις σύγχρονες τεχνολογίες και ήδη από το Πανεπιστήμιο, νομίζω, έχει ξεκινήσει. Οπότε είπαμε να δούμε και την δική τοπική γωνία και έτσι κάπως να κλείσουμε όσο το δυνατόν με μεγαλύτερη ποικιλία αυτή την προσέγγιση στην τεχνητή νοημοσύνη. Αλέξανδρε, ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Θα ξεκινήσω κι εγώ, θα σας πάω πίσω στο 2019 στην Κίνα και στη Σανγκάη. Νομίζω ότι η συζήτηση που είχε ο Elon Musk με τον Jack Ma είναι σημείο αναφοράς, γιατί λίγο πολύ όλοι τον αναφέραμε. Και εκεί πέρα όντως διατυπώνονται δύο πολύ διαφορετικές αντιλήψεις περί τεχνητής νοημοσύνης και ειδικά και του μέλλον της. Όχι για το τι γίνεται τώρα, γιατί εκεί πέρα υπάρχει μια αμφιβολία, πιστεύω. Ο Elon Musk διαπίστωσε ένα πρόβλημα ότι στο μέλλον η τεχνητή νοημοσύνη, στο άμεσο, θα είναι πολύ πιο ευφυής από τον πιο ευφυή άνθρωπο πάνω στον πλανήτη. Και πρότεινε και μια λύση. Στην εξής φράση: If you cannot be them, join them. Με μια ελεύθερη μετάφραση, λέει ότι άμα δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε την τεχνητή νοημοσύνη, τότε η μόνη λύση είναι να μοιάσουμε, να μιμηθούμε στην τεχνητή νοημοσύνη. Και αυτό κάπως συνοψίζει, θεωρώ, δύο τάσεις. Από τη μία πλευρά, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε συστήματα που μιμούνται τον άνθρωπο. Αλέξανδρε, λίγο πιο μακριά. Και από την άλλη, επειδή βλέπουμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη ξεφεύγει από τα όρια που εμείς πιθανότατα έχουμε ορίσει, πρέπει να ανταποκριθούμε σε αυτό. Όπως καταλαβαίνω εγώ προσωπικά, την τεχνητή νοημοσύνη υπάρχουν τέσσερα είδη. Είναι ψηλοδικός μου διαχωρισμός, θα έλεγα. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε αυτό που λέγεται ασθενής τεχνητή νοημοσύνη, weak AI. Όπως όλοι οι μελετητές πριν εξήγησαν πολύ αναλυτικά, έχουμε, θα έλεγα, εφαρμογές αλγοριθμικής μηχανικής μάθησης παρά νοημοσύνη. Σίγουρα έχουμε κάτι τεχνητό, αλλά δεν είμαστε σίγουροι ότι αυτό είναι νοημοσύνη πραγματική, γιατί μπορεί να είναι εξειδικευμένο και κάνει ένα πράγμα κάθε φορά. Δηλαδή, έχουμε αλγόριθμους GPS, έχουμε spam filters στα email, έχουμε συστήματα σύσταση στο YouTube ή στο Netflix, έχουμε το ChatGPT, έχουμε την Alexa. Όλα αυτά τα συστήματα μπορούν και κάνουν ένα πράγμα. Δεν μπορούν να κάνουν μεταφορά γνώσης από τον ένα τομέα που έχουν εκπαιδευτεί σε κάποιον άλλον. Δηλαδή, το 1997 η IBM κατασκεύασε ένα πρόγραμμα το οποίο νίκησε τον Kasparov στο σκάκι, που ήταν ο καλύτερος παίκτης εκείνη την εποχή. Αλλά το ίδιο πρόγραμμα δεν μπορούσε να ζωγραφίσει ένα πίνακα όπως πιθανότατα στον ελεύθερο χρόνο ερασιτεχνικά ο Γκασπάρο θα μπορούσε να κάνει. Ωστόσο, τα επόμενα τρία επίπεδα είναι αυτό το οποίο θέλουμε και νομίζω ισχύει ότι στο δυτικό κόσμο είμαστε λίγο πιο αισιόδοξοι και γι' αυτό ενδεχομένως χρηματοδοτούμε και πολύ περισσότερο την έρευνα στην τεχνητή νοημοσύνη. Το ωραίο σκοπό του είναι να φτάσουμε σε αυτό το οποίο λέγεται ισχυρή τεχνητή νοημοσύνη, strong AI. Δηλαδή, σε συστήματα τα οποία θα είναι ακριβώς στο ίδιο επίπεδο με εμάς. Θα μπορούν λίγο πολύ να κάνουν ό,τι κάνουμε κι εμείς.
σε περίπτωση που φτάσουμε σε αυτό, που δεν είναι σίγουρο, συζητιέται, φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο, τότε η τεχνητή νοημοσύνη θα έχει μία σχετική αυτονομία. Αυτή η αυτονομία μπορεί να την οδηγήσει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα σε αυτό το οποίο λέγεται υπερνοημοσύνη. Οφείλω να πω ότι ο Ρίν Κρουτσβέιλ, ο οποίος είναι ερευνητής στην Google για θέματα τεχνητής νοημοσύνης, έχει κάνει μια πρόληψη που νομίζω σε όλους θα μας φανεί πολύ αισιόδοξη, ότι το 2030 θα φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο υπερνοημοσύνης και το ονομάζουν μοναδικότητα, ο singularity, κατά το οποίο θα είναι μια έκρηξη νοημοσύνης. Παράλληλα, ο Νικ Μπόστρομ, ο οποίος είναι διευθυντής στο Ινστιτούτο για το Μέλλον της Ανθρωπότητας, στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, μας εξηγεί με όρους IQ, κάποια νούμερα έτσι, για να έχουμε μια εικόνα για τι πράγμα μιλάμε, ότι ο μέσος άνθρωπος αυτή τη στιγμή έχει IQ 100, ένας χιμπατζής μπορεί να έχει 60-70 και η υπερνοημοσύνη που ενδέχεται να αναδεθεί στο μέλλον θα έχει 10.000. Νομίζω είναι τρομακτικό. Και επειδή αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό είναι τρομακτικό, ψάχνουμε να βρούμε μια απάντηση. Οφείλω να πω ότι τα συστήματα αυτά θέλουμε και να τα κάνουμε εξωτερικά να μοιάσουν σε εμάς. Που αυτό έχει μεγάλο φιλοσοφικό και θεολογικό ενδιαφέρον, ότι δημιουργούμε και πολλά ανθρωποειδή ρομπότ, τα οποία προσπαθούν σε εξωτερικά χαρακτηριστικά του σώματός μας, σε μορφασμούς, σε συμπεριφορές, να μιμηθούν τον άνθρωπο. Επομένως, μπορούμε να πούμε ότι στο μέλλον καταφέρουμε να δημιουργήσουμε κάτι σαν τεχνητούς θεούς. Δηλαδή, θα είναι αθάνατοι, δεν έχουν βιολογική φθορά, θα είναι παντογνώστες, αφού θα έχουν ένα IQ 10.000 και θα είναι πανίσχυροι. Και θέτουν, αυτό είναι το πρόβλημα που εντοπίζει ο Elon Musk, θέτουν τον άνθρωπο στη θέση του ανίσχυρου. Ενώ αυτή τη στιγμή είμαστε εμείς τα πιο ισχυρά όντα πάνω στον πλανήτη, η τεχνητή νοημοσύνη ενδέχεται να θέσει τον άνθρωπο στη θέση του ανίσχυρου. Η άλλη τάση είναι η απάντηση που προτείνει ο Elon Musk. Η απάντηση αυτή ονομάζεται, συνοψίζεται θα έλεγα, σε ένα κίνημα από το οποίο λέγεται διανθρωπισμός. Στα αγγλικά μεταφράζεται ως transhumanism. Είναι πολύ σημαντικό να αναφέρω ότι ο Cole Turner, ένας Αμερικάνος θεολόγος, κάνει μια πολύ βαθιά παρατήρηση, αλλά πολύ βαθιστόχαστη, και λέει ότι το κίνημα αυτό είναι η κοσμικευμένη μορφή της χριστιανικής ανθρωπολογίας και συγκεκριμένα της έννοιας της θεώσεως. Αυτό τι σημαίνει? Ότι στη χριστιανική ανθρωπολογία υπάρχει μια έννοια, μια τάση να θέλουμε να ξεπεράσουμε την βιολογική μας φύση, και αυτό μεταφράζεται με πρακτικούς όρους, στην πραγματικότητα, από αυτό το κίνημα. Και το τεκμηριώνει κάπως, γιατί λέει ότι ο όρος transhumanism στα αγγλικά προέρχεται από το λατινικό transhumanar, το οποίο περιγράφει, που βρίσκεται στην κωμωδία του Δάντη και περιγράφει μια μεταμορφωτική εμπειρία του ανθρώπου με την ένωση που έχει με το Θεό. Άρα τι καταλαβαίνουμε? Ότι αυτό το κίνημα συνίσταται στο να βαθμίσουμε τη βιολογική μας συνθήκη, χρησιμοποιώντας την βιοτεχνολογία, την ανατεχνολογία, την ηθική και πολλές άλλες επιστήμες. Και ενδέχεται αυτή η αναβάθμιση να μας οδηγήσει σε μια μετάβαση της τωρινής κατάστασης. Από Homo sapiens που είμαστε, να γίνουμε, υπάρχουν πολλοί όροι, Homo Deus, όπως λέει ο Χαράρη, Homo Cybernetics, Homo Technologicus, υπάρχουν πάρα πολλοί όροι. Άρα μας οδηγεί σε μια μεταμόρφωση. Στην πιο χαλαρή φάση, αυτό σημαίνει ότι ενσωματώνουμε τεχνολογίες στο ανθρώπινο σώμα, γινόμαστε κυβερνοοργανισμοί, cyborg. Δηλαδή, μπορούμε να έχουμε βιονικά μάτια, μπορούμε να έχουμε ενσωματωμένα chips στον εγκέφαλο που θα μας παρέχουν κάποιες πληροφορίες. Και στο πιο extreme, στην πιο ακραία εκδοχή, είναι να μεταφορτώσουμε τον νου, τη συνείδηση, από το βιολογικό σώμα σε ένα τεχνικό υπολογιστή και να κατακτήσουμε μια ψηφιακή αθανασία. Οφείλω να πω ότι υπάρχει πάρα πολλή βιβλιογραφία σχετικά με τη σύγκριση της ψηφιακής αθανασίας και της αιώνιας ζωής και της Ανάστασης. Υπάρχει μια ταινία που το 2004 νομίζω είχε βγει, λέγεται Transcendence, και πρωταγωνιστεί ο Johnny Depp, που πραγματεύεται αυτό το σενάριο, το οποίο προφανώς αυτή τη στιγμή είναι επιστημονική φαντασία, γιατί δεν έχουμε ούτε την επιστήμη να σκανάρουμε τον εγκέφαλο, και αυτό που θα σκανάρουμε ίσως θα είναι ένα σύνολο πληροφοριών και όχι η ψυχή ή η συνείδηση αυτή καθ' αυτή. Θέλω να πω ότι δημιουργούνται δύο παράδοξα, μεταξύ πολλών άλλων προφανώς, και ένα πρόβλημα. Το παράδοξο το ένα είναι ότι βρισκόμαστε ενώπιον μιας πολύ διόμορφης και αλόκοτης πραγματικότητας, θα λέω. Απ' τη μία, εξανθρωπίζουμε την τεχνητή νοημοσύνη, τα ρομπότ, μιμούμενοι τις ανθρώπινες συναισθήματα, ίσως την συνέστηση, τη συμπεριφορά, την νοημοσύνη, εξωτερικά χαρακτηριστικά. Και απ' την άλλη, ώστε να απαντήσουμε σε αυτό το πρόβλημα ή σε αυτό το ερώτημα,
τεχνολογικοποιούμε την ανθρώπινη φύση μας. Αυτό είναι το πρώτο παράδοξο. Και το δεύτερο, το οποίο είναι και λίγο ειρωνικό, θα λέω, ότι η δημιουργία της τεχνητής νοημοσύνης, η συγκεκριμένη της ισχυρής και της υπερνοημοσύνης του ανθρώπου, αφεζητεί τη μοναδικότητα και την ανωτερότητα του ανθρώπου επί των άλλων όντων πάνω σε αυτόν τον πλανήτη. Η μοναδικότητα και η ανωτερότητα του ανθρώπου μέχρι τώρα έχει αμφισβητηθεί τρεις φορές πολύ σε πολύ ισχυρό επίπεδο. Η μία ήταν του Κοπέρνικο, ο οποίος με λίγα λόγια έρχεται και μας είπε: η γη δεν είναι στο κέντρο του σύμπαντος, όπως πιστεύετε, και κατά επέκταση δεν είναι ούτε ο άνθρωπος. Μετά ήρθε ο Δαρβίνος και μας κάπως προσγείωσε λέγοντας ότι έχουμε μια μεγάλο βαθμό συγγένεια με τα ζώα, άρα δεν είμαστε τόσο ξεχωριστός όπως πιστεύαμε. Και τρίτον ήρθε ο Φρόιντ με την ψυχανάλυση και μας είπε ότι δεν είστε η κυριαρχή ή η κύριοι των πράξεών σας, των συναισθημάτων και των επιλογών σας. Υπάρχει το συνείδητο το οποίο καθορίζει πολλά πράγματα, τα οποία δεν τα καθορίζετε εσείς. Το τέταρτο το οποίο έρχεται είναι η τεχνητή νοημοσύνη και έρχεται να τα αντάξει ακόμα πιο ριζικά τα θεμέλια της αυτοπεποίθησης που έχουμε. Και ενδέχεται να μας ταπεινώσει κιόλας. Το πρόβλημα είναι ότι, όπως είπα πριν, αυτές οι δύο τάσεις δημιουργείται, αναδύεται μια ασάφεια μεταξύ των ορίων, των οντολογικών και υπαρξιακών ορίων, μεταξύ των ανθρώπων και των μηχανών. Αρχίζει και χάνεται αυτό το οποίο μπορεί τώρα να είναι εύκολο να πούμε την άνθρωπο και την μηχανή. Γιατί αυτό το μέλλον έχουμε ανθρώπους, λέμε τώρα, οι οποίοι είναι ενισχυμένοι με τεχνολογίες, δεν έχουν κανένα μέλος ανθρώπινο, ή μάτια ή κάτι, και έχουμε και ρομπότα την άλλη, τα οποία μοιάζουν στους ανθρώπους, το ερώτημα αρχίζει και γίνεται λίγο περίπλοκο. Δηλαδή υπάρχει μια σύγχυση μεταξύ μηχανής και ανθρώπου. Πάντα είχαμε εργαλεία από την πρώτη στάδια του ανθρώπινου πολιτισμού, από ένα μαχαίρι, από κάτι, απλά τώρα αρχίζουμε και ενσωματώνουμε αυτά τα εργαλεία σιγά-σιγά. Σύμφωνα με τη θεολογία και την Παλιά Διαθήκη και το βιβλίο της Γενέσης υπό το κεφάλαιο, υπάρχει μια διήγηση που περιγράφει το πώς ο Θεός δημιουργεί τον άνθρωπο. Και εκεί πέρα υπάρχει φράση που είναι πολύ γνωστή σε όλους μας, κατ' εικόνα και καθομοίωση. Υπάρχει ζήτηση μεταξύ των θεολόγων ποια είναι ακριβώς οι ιδιότητες οι οποίες αντανακλεί τον άνθρωπο. Αλλά ένα πράγμα είναι σίγουρο, ότι η δημιουργικότητα είναι μέρος αυτής της κατ' εικόνα. Επομένως, γιατί ο Θεός δημιουργεί το φυσικό κόσμο και δημιουργεί τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος ως μία αντανάκλαση, ένα αντίγραφο, ας πούμε, μεσαγωγικά του Θεού, έχει την τέχνη και την τεχνική. Δημιουργεί αντικείμενα, είτε αισθητικής είτε χρησιμότητας. Αυτή η τάση για δημιουργία, ώστε, φτάνει σε σημείο ώστε να δημιουργήσουμε κι εμείς ένα δικό μας σύμπαν, θα λέγαμε το Metaverse. Δεν μιλάμε απλά για virtual reality, μιλάμε για έναν άλλο κόσμο, για augmented reality, άλλες τεχνολογίες αυτές, και φτάνουμε και στο επίπεδο να δημιουργήσουμε τεχνητές εντερότητες. Δηλαδή, ό,τι έκανε ο Θεός δημιουργώντας εμάς κατ' εικόνα του, εμείς αποφασίζουμε, για κάποιο λόγο, που είναι αντιευκρίνιστος, να δημιουργήσουμε κάποιες εντερότητες που μοιάζουν σε εμάς. Άρα, πέρα από το αρνητικό παιχνίδι, είναι ότι εμείς το παίζουμε κάπως θεοί. Υπάρχει ένας όρος στα αγγλικά που λέγεται playing God και έχει μεγάλη χρησιμότητα στα επιθετικά ερωτήματα και δηλήματα. Δηλαδή, κάνουμε παρεμβάσεις στη φύση, κάνουμε παρεμβάσεις στο σώμα μας, χωρίς να είμαστε θέσεις αυτή τη στιγμή να αναγνωρίσουμε ποια είναι τα όρια και πού μπορεί αυτές οι παρεμβάσεις να μας οδηγήσουν. Αυτή είναι μια άλλη συζήτηση, είναι η βιοειθική συζήτηση και ηθική. Αλλά πριν να περάσουμε να απαντήσουμε σε αυτά τα ερωτήματα, καλό είναι να δούμε κάποια κείμενα, πολύ σύντομα αναφορές δηλαδή εννοώ κείμενα, και κάποιες έννοιες που έχουν καθορίσει τον πολιτισμό, το δυτικό συγκεκριμένο του DNA του. Είναι πάλι η γέννηση που περιγράφει την πτώση του ανθρώπου. Ο άνθρωπος από την περιέργειά του να ξεπεράσει τη φύση του και τις προγραφές του δοκιμάζει τον καρπό, ο οποίος είναι απαγορευμένος, και αυτό έχει ολόθερες συνέπειες. Δηλαδή, αυτό είναι το ηθικό δίδαγμα. Υπάρχουν πολλές ερμηνείες, αλλά αυτό είναι το ηθικό δίδαγμα. Έχει ολόθερες συνέπειες για τον άνθρωπο. Και μπορούμε να δούμε και στην αρχαία ελληνική μυθολογία με τον Επιμηθέα και τον Προμηθέα. Ο Επιμηθέας, και έχουν αναλάβει και οι δύο τιτάνες να χορηγήσουν στοιχεία στους ανθρώπους και χαρακτηριστικά. Και ο Επιμηθέας ξεχνάει να δώσει κάτι στον άνθρωπο και μένει γυμνός και αδύναμος. Και ο Προμηθέας βρίσκει μία λύση, κλέβει τη φωτιά, τη θεϊκή φωτιά, που συμβολίζει τα γράμματα, τις τέχνες και τη φιλοσοφία, και τη δίνει στον αδύναμο άνθρωπο. Ο διανθρωπισμός έρχεται ως άλλος Προμηθέας, κλέβει, παρέχει την βιοτεχνολογία που είναι αυτή η φωτιά στον άνθρωπο, ώστε να ξεπεράσει τα όρια του. Τέλος, δεν έχουμε μόνο αρχαίες έννοιες, κείμενα και δικήματα, έχουμε και σύγχρονους στοχαστές, οι οποίοι χαρακτηρίζονται ως βιοσυντηρητικοί ή νεολουδίτες. Λουδίτες, γιατί αυτοί είναι οι νέολουδίτες,
Λουδέτης ήταν κάποιοι στην Αμερική, οι οποίοι τυφλά και φονταμενταλιστικά απαραίτηταν τη χρήση της τεχνολογίας. Αγγλία ήταν, ναι. Θα έλεγα αυτός όρος χρησιμοποιείται λίγο υποτιμητικά για αυτούς τους στοχαστές. Δηλαδή, βλέπουμε το Χάμπλ μας, ο οποίος λέει ότι ο διαχρονισμός προτείνει μια νιτσεϊκή χρήση της τεχνολογίας, ώστε να κατασκευάσουμε έναν υπεράνθρωπο. Ο Φουκογιάμα λέει πως ο διαχρονισμός είναι η πιο επικίνδυνη ιδέα αυτή τη στιγμή πάνω στον πλανήτη, ακόμα και την πυρηνική ενέργεια. Ή ο Σάντλ θεωρεί ότι ο διαχρονισμός ενισχύει την ανθρώπινη κυριαρχικότητα σε σημείο που οδηγεί σε μια αυτοκαταστροφικότητα. Κλείνοντας αυτή τη σύντομη εισήγηση, πρέπει να πω πως είμαστε μπροστά σε μεγάλες εξελίξεις και ερωτήματα για την ανθρώπινη οντολογική κατάσταση που αφορούν τη συνείδηση, την ψυχή, την νοημοσύνη, την ανθρώπινη ταυτότητα. Και ίσως βρισκόμαστε ενώπιον μιας πραγματικότητας που θα παραχωρήσουμε. Αυτή τη στιγμή είμαστε τα μόνα όντα στην ιστορία που καθορίζουν το μέλλον της ιστορίας και επηρεάζουμε. Ενδέχεται να καθορίσουμε αυτό το δικαίωμα, το μονοπόλιο που έχουμε, σε τεχνητές εταιρότητες και στο μέλλον μπορεί αυτή τη στιγμή να βρίσκεται και εδώ πέρα ρομπότ και να συζητάμε μαζί από κοινού για το μέλλον μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και τον Αλέξανδρο. Κύριε, να ξεκινήσει η συζήτηση. Πριν από τη συζήτηση όμως θα παρακαλέσουμε τον κύριο Καλογερόπουλο να χαιρετήσει την εκδήλωση και κάτι να θέλει να πει. Για λίγο όμως, γιατί έχουμε περίπου μισή ώρα για τη συζήτησή μας. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι είχε μεγάλο ενδιαφέρον αυτές εδώ οι εισηγήσεις που μόλις ακούσαμε. Εγώ θα ήθελα να πω κάτι που αφορά όχι γενικά την τέχνη, αλλά τη λογοτεχνία, επειδή καθεκινόμαστε λίγο και με αυτό το πράγμα. Στο τεύχος 18, λοιπόν, το προηγούμενο τεύχος, που είχαμε αυτό το αφιέρωμα, το πρώτο αφιέρωμα στη τεχνητή νοημοσύνη, που έγραφαν ο Ηλίας Αλεβίδος, η Ειρήνη Αρτέμη, ο Γιώργος Γιανακόπουλος, ο Αλέξανδρος Μπατάλιας και ο Μανώλης Πατινιώτης, που το αλλάξαμε το όνομα, τον κάναμε Μιχάλη. Εκεί λοιπόν δοκίμασα το εξής. Έβαλα ένα δικό μου παλαιότερο ποίημα που αναφέρεται στην τεχνοκρατική δυστοπία με τον τίτλο «Κάπως αλλιώς». Σας το διαβάζω. Είναι σύντομο. Ξύπνησα σε κάτι σαν πόλη. Κτίρια ψηλά, λίγα φυτά. Ζώα δεν είχε. Μηχανές δεν υπήρχαν. Οι μηχανές ήταν μέσα μας. Έβλεπα μπροστά μου αντί για θάλασσα, τεχλάρους, ολογράμματα. Και λέω, στο τι να μου αρέσει αυτή η ανέξοδη εναλλαγή, σχεδόν ασώματος, και τι κρυώνει, αφού κρυώνει μέσα μου, όπως πονάει το κομμένο πόδι ακόμα. Κι ούτε φωνή, ούτε ακρόαση, μόνος. Κι όμως αλλιώς το ονειρευόμουν. Μα ατυχώς, ο άνθρωπος αυτό που ονειρεύεται, κάπως αλλιώς θα γίνει. Έθεσα υπόψη του ChatGPT το ποίημα αυτό και τον ζήτησα να ανταποκριθεί. Και ανταποκρίθηκε ως εξής, κάπως αλλιώς. Ξύπνησα σε πόλη ξένη και ψηλά κτίρια σοπηλά, ανήμερα όνειρα, λίγα φυτά, μια συνήθεια παλιά, τη ψυχή μου παράδοξα απρόσεκτα. Οι μηχανές ζούσαν μέσα στην ψυχή, στις σκέψεις μας αόρατες παντού, μπροστά μου ολογράμματα σαν μαγεία, πραγματικότητα και οτοπία ένα. Τι κρυώνει αφού κρυώνει μέσα μου και οι φωνές, η συντροφιά μου λείπει, μόνος περιπατώ στο σιωπηλό βουνό, στα δίκρυ του ονείρου μου απέβαιοι περιμένουν και όμως η φλόγα μέσα μου δεν σβήνει, στην καρδιά μου η ελπίδα δεν πεθαίνει. Ο άνθρωπος που ονειρεύεται αλλιώς, στα δύνατο μεγαλείο γίνεται κορυφή. Αλλά δεν ξέρω αν σε φανεί εγωιστικό, το δικό μου άρεσε περισσότερο.
Ο Δημήτρης Δαμασάς όμως που είναι συνεργάτης που τέχνης μόλις κυκλοφόρησε το 19, που έχουμε ακόμα κείμενα για την τεχνική νοημοσύνη του Βασίλη Κωνσταντούδη, συγγνώμη, και του Δημήτρη Δαμασά, ξέροντας καλύτερα να χειρίζεται το ChatGPT, απευθύνθηκε εκεί και έδωσε ένα ένα διήγημα που λέγεται, ένα πολύ μικρό διήγημα που λέγεται Atlas και Zephyr. Το διαβάζω. Το διαβάζω. Όχι να πάρω το διαβάζω. Κάνω χαλάστρα. Δεν με αφήνει. Δεν το διαβάζω. Αλλά επειδή. Όχι να καθυστερήσουμε. Αλλά έχω να πω το εξής. Ότι από αυτά που, από τα κείμενα που μας δίνει η τεχνητή νοημοσύνη, είναι κείμενα που προκύπτουν από δεδομένα, από πληροφορίες, αλλά η λογοτεχνία προκύπτει από κάτι που πάλεται και γι' αυτό θα μας επιτρέψει ο Βασίλης να διαβάσει η Αθηνά ένα κείμενο το οποίο είναι δικό της και όχι από την τεχνητή νοημοσύνη. Στο τέλος της εκδήλωσης, στο βάθος είναι η εκδόση μαΐστρος, ο Δημήτρης Πατησίνας, έχει τα τέχνη του περιοδικού, το καινούριο που μόλις κυκλοφόρησε, το βιβλίο του φίλου μας Παπαδημήτρη Μαϊστάλη με ποίηματα που μόλις κυκλοφόρησε, στην απόψη του άλλου βλέμματος και τα ποίηματα, τα βιβλία του Βαΐστρου με 30% έκπτωση. Στις παρυφές του λόφου της φαβέλας με τα ανθρώπινα παλιοσίδερα βρήκα κάποτε σε ένα σκουριασμένο κουτί ένα σημείωμα που έγραφε «Απόψε είναι τα τελευταία Χριστούγεννα επί της γης, γι' αυτό περίμενε με μέχρι τα μεσάνυχτα ακριβώς σε αυτό το σημείο». Έκρυψα αμέσως το σημείωμα στην κρυφή σχισμή του στήθους μου. Θα μπορούσε να είναι κάλλιστα ένα κακόγουστο αστείο κάποιων φίλων μου, όμως επέλεξα να περιμένω. Κάτι μου έλεγε ότι αυτό ακριβώς έπρεπε να κάνω και ας γνώριζα ότι μπορεί οι γονείς μου να με τιμωρούσαν για την αδικαιολόγητη αργοπορία μου. Έκατσα λοιπόν κάτω από το ολόγραμμα ενός δέντρου με θέα τους καπνούς που υψώνονταν πάνω από τη φαβέλα. Τα ανθρώπινα παλιοσίδερα πρέπει να γευμάτιζαν αυτή την ώρα ότι τους είχαν αφήσει οι στρατιώτες μας έξω από τα σειγματοπλέγματα όπως όριζε το πρωτόκολλο μετά τη λήξη του πολέμου. Εσύ άκουσα τότε μια φωνή που σίγουρα δεν ανήκε στο είδος μου. Κοίταξα ολόγυρα, ρυθμίζοντας όσο καλύτερα μπορούσα την διόπτρα νυχτός. Όμως τίποτα. Και τότε ένιωσε ένα άγγιγμα στον ώμο μου. Γύρισα. Αυτό που στεκόταν απέναντί μου ήταν σίγουρα ένα από εκείνα. «Τι κοιτάς ανηλίθιο», μου είπε το όν. «Ένα απλό αγόρι είμαι. Καλά, τι σας μαθαίνω στο σχολείο». Γέλασα. Γέλασε και εκείνο. Τα γέλια μας ήταν παραδόξως τόσο ίδια όπως και οι όψεις μας. Το κοίταζα και νόμιζα ότι είχα απέναντί μου τον καθρέφτη του δωματίου μου. Το όν, με το όνομα αγόρι, μου έβγαλε από την τσέπη του ένα μικροσκοπικό κουτί. «Είναι για σένα», μου είπε. «Μα δεν γνωριζόμαστε για να το δεχτώ», του απάντησα. «Είναι για σένα», επανέλαβε το όν. «Πρέπει να το δεχτείς». Άνοιξα το κουτί. Δεν είχε απολύτως τίποτα μέσα. Το όν ακούμπησε το στόμα του στο μαγουλό μου. «Καλά Χριστούγεννα», μου ψιθύρισε στο αυτί. «Από απόψε έχεις και εσύ πια ψυχή». Μετά το όν με το όνομα αγόρι χάθηκε πίσω από τα λογράμματα των τζέντρων και εγώ επέστρεψα σπίτι. Όσο και αν έψαξα στις βάσεις δεδομένων της μεγάλης βιβλιοθήκης, δεν βρήκα ούτε τη λέξη Χριστούγεννα, ούτε τη λέξη ψυχή. Μετά από λίγο καιρό, εξαφανίστηκε η φαβέλα από τον λόφο. Κανείς πια δεν μίλησε ούτε για τα ανθρώπινα παλιοσίδερα. Ο χρόνος παρέλθε επικίνδυνα για μένα, όμως εγώ ακόμα φυλάω σε μια μυστική κρυψώνα αυτό το κουτί με το τίποτα που το έλεγε ψυχή εκείνο το όν με το όνομα αγόρι. Ήταν πράγματι Χριστούγεννα για εκείνο. Όλα τα πρωτόκολλα πια μας απαγορεύουν τέτοιου είδους αναμνήσεις. Ευχαριστώ πολύ.